Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Και πάλι μαζί, εξ επαφής με την πραγματικότητα, εξ επαφής με την Ορθοδοξία σήμερα. Και είναι χαρά και ιδιαίτερη τιμή για μας που είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο ο ιερομόναχος πατήρ Αντύπας από το Ιβυρίτικο κελί της Αγίας Άνης στις καριές του Αγίου Όρους. Σημαντική προσωπικότητα ο ιερομόναχος πατήρ Αντύπας, αγαπητός ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή μας και όχι μόνο, και τον ευχαριστώ που δέχτηκε την πρόσκληση, την αποδέχτηκε με χαρά και ήρθε σήμερα να μας μιλήσει, να καταθέσει τις απόψεις του πάνω σε ζητήματα ουσίας που απασχολούν όλο το χριστιανισμό και γενικότερα όλη την ανθρωπότητα, πατέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που είχατε την καλοσύνη να με καλέσετε εδώ στην εκπομπή σας. Αλλά οφείλω να ευχαριστήσω και τα σεβασμιότατο Μητροπολίτη εδώ, Αλεξανδροπόλεως, τον κύριο Άνθιμο, που είχε την καλοσύνη και εκείνος και με κάλεσε και μίλησα χθες στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Και από ό,τι πληροφορήθηκα, είχε πάρα πολύ κόσμο που παρακολούθησε την ομιλία σας. Είναι σημαντικό. Θέλω να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας και να μας καταρχάς να μιλήσουμε λίγο για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, μια πολύ σημαντική γιορτή για την Ορθοδοξία. Χθες πράγματι όλοι οι Ορθόδοξοι Ναοί χαρμόσυνα χτυπήσαν τις καμπάνες τους για να εορτάσουν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Εάν, να το πω έτσι απλά, δεν είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, δεν θα είχαμε καμία άλλη γιορτή για να γιορτάσουμε, δεν θα είχαμε και αυτή την Ανάσταση του Χριστού, αφού όπως ξέρουμε η Παναγία διαδραμάτισε τον σπουδαιότερο ρόλο για τη σωτηρία μας μετά τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, αφού εκείνη, όπως λέγει ένα τροπάριο, δάνεισε στον παντεχνή μοναλόγο τη σάρκα της. Και έτσι μπόρεσε ο Θεός, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, μπόρεσε ο Θεός να γίνει άνθρωπος, για να γίνουμε εμείς οι άνθρωποι θεοί. Και όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ο Παλαμάς, έπρεπε να βρεθεί ένα τέτοιο σκεύος καθαρότητος, γι' αυτό και όλη η κτήση, τα πάντα έγιναν για να βρεθεί ένα τέτοιο σκεύος, για να μπορέσει να έρθει ο Θεός. Γιατί απλούστατα, όπως πάλι λέγει ο ίδιος, ενώ ο Θεός είναι παντοδύναμος και μπορεί να κάνει τα πάντα, ένα δεν μπορεί να κάνει, να ενωθεί με τον ακάθαρτο. Μάλιστα. Οπότε έπρεπε να βρεθεί ένα τέτοιο σκεύος καθαρότητος και αγιότητος σαν την Παναγία για να έρθει. Και η Παναγία συνειδητά δέχτηκε, μπορούσε να πει όχι. Όταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ της είπε «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου ευλογημένη είναι εξή», φοβήθηκε, λέει, τρόμαξε μια νέα κόρη να δεχθεί έναν τέτοιον επίσημο χαιρετισμό, και όμως μπορούσε να πει όχι. Είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητό με κατά το ρήμα σου». Επίστευσε αμέσως και δέχθηκε να γίνει αυτό που έγινε. Μάλιστα. Και αν δεν έγινε το αυτό, ο έκαι λίμωνος στο ανθρώπινο γένος. Πολύ σημαντική λοιπόν, μία από τις σημαντικότερες στιγμές της Ορθοδοξίας. Βέβαια, πατέρα Αντύπα, τα πράγματα είναι, θα λέγαμε, σύνθετα σε αυτή την περίοδο, όπου και η Ορθοδοξία γενικότερο βάλετε, παγκοσμίως θα λέγαμε. Νομίζω ότι είναι στιγμές που η Ορθοδοξία θα πρέπει να αντισταθεί. Και εκεί ακριβώς ο ρόλος των ιερέων είναι ιδιαίτερα σημαντικός και ουσιαστικός. Πράγματι, η Ορθοδοξία βάλετε, αλλά και προβάλλεται, θα έλεγα. Και η καλύτερη προβολή της Ορθοδοξίας δεν είναι η επίθεση. Δεν μπορεί η Ορθοδοξία, ας πούμε, να χρησιμοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο οι εχθροί του Σταυρού πολεμούν την Εκκλησία. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσει κανείς αυτή την κακότητα και την εχθρότητα των ανθρώπων απέναντι στο σωτήριο έργο της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι εμείς οι ίδιοι να γίνουμε αγιότεροι. Τα μέλη της Εκκλησίας, κλήρος και λαός, μοναχοί και λαϊκοί, να προσέξουμε το σκοπό της ζωής μας, που είναι η αγιότητα. Αυτό είναι και άμυνα και επίθεση και το μεγαλύτερο κήρυγμα, χωρίς να μιλάμε και χωρίς να αυτοπροβαλλόμεθα προς τους ετεροδόξους, τους αλλοδόξους και στους εχθρούς γενικά της Εκκλησίας. Μάλιστα. Και να επιστρέψουμε λίγο στον εορτασμό του Ευαγγελισμού. Ποιο μήνυμα στέλνει αυτή η γιορτή στους χριστιανούς? Ποιο μήνυμα στέλνει στους τηλεθεατές μας? Από τη μια έχουμε την ευλογία, την ευεργεσία του Θεού, τη φροντίδα του Θεού να μας σώσει. Από την άλλη βλέπουμε την υπακοή της Παναγίας
στο θέλημα του Θεού για να σωθεί η ανθρωπότης. Το πρώτο λοιπόν μεγάλο έτσι συμπέρασμα που βγαίνει είναι η υπακοή όλων μας στο θέλημα του Ουρανίου Πατρός. Στη υπακοή μας η τιμή και ο απόλυτος σεβασμός σε όσα λέγει ο Θεός και σε όσα λέγει η Εκκλησία Του, η οποία συνεχίζει το λυτρωτικό έργο του Χριστού στη γη. Και παράλληλα να αυξάνουμε, κάτι βέβαια που το έχει ο ελληνικός λαός, να αυξάνουμε την αγάπη μας προς το πρόσωπο της Παναγίας. Γιατί όπως λέγει ο Άγιος Πρόκλος, ήταν ή το μαθητής του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης και εκείνος, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα κάτω από τον ουρανό, όπως είναι το θαύμα της Παρθένου, της Παναγίας. Και συμπληρώνει ο Άγιος Γερμανός, επίσης Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ένα ωραίο λόγο, το εγκομιαστικό, «Ουδείς ο σωζόμενος, ημί δια σου Θεοτόκε». Κανένας δεν σώζεται χωρίς εσένα Θεοτόκε, λέει. Και κανείς δεν μπορεί να ονομαστεί πνευματικός άνθρωπος, εάν δεν μεσολαβήσει η Παναγία που είναι το κατεξοχήν δοχείον του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει και πάλι ένα πάρα πολύ όμορφο, μια πολύ όμορφη σκέψη, ότι ο Θεός μοιράζει όλα τα χαρίσματα στους ανθρώπους και στους αγγέλους μέσω της Παναγίας. Μάλιστα. Βέβαια την ίδια μέρα γιορτάζει και το έθνος. Είναι η επέτειος της εθνικής παλιγενεσίας, την οποία γιορτάσαμε. Ποιο μήνυμα πιστεύετε στέλνει αυτή η επέτειος? Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει «Ουδέν πατρίδος γλυκύτερον». Η χριστιανική πίστης αγκάλιασε την πατρίδα του καθενός και την αγάπη που πρέπει να έχουμε, την καλλιέργηση. Αυτός δεν είναι ούτε εθνικισμός ούτε κάτι άλλο, ξέρω εγώ, που κατακριτέο πράγμα. Είναι γνώρισμα κάθε λογικού ανθρώπου να αγαπά και να σέβεται την πατρίδα του. Το ίδιο οφείλουμε και εμείς. Αυτή η αγάπη προς την πατρίδα είναι εκείνη που μας κρατάει ενωμένους σαν έθνος, σαν παράδοση, σαν γένος. Αν εκλείψει αυτή η αγάπη, τότε ουέ και αλίμονο σε εμάς, θα χαθούμε μέσα σε έναν απρόσωπο κόσμο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι περιφρονούμε την πατρίδα κανενός, όσο και αν η πατρίδα του κανενός ή του καθενός πολλές φορές δημιούργησε πολλά προβλήματα στη δική μας πατρίδα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς αγαπούμε την πατρίδα μας και σεβόμεθα το δικαίωμα του καθενός να αγαπά την πατρίδα του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για τη δική μας ελεύθερη πατρίδα, αλλά και για τις δικές μας αλυσμόνητες πατρίδες. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι πρέπει αυτή την αγάπη να τη μεταλαμπαδεύουμε στις νεότερες γενναίες, γιατί βλέπουμε και ακούμε πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν σε λογικούς ανθρώπους να συμπεριφέρονται προς την πατρίδα τους, προς τη σημαία τους, προς την ιστορία τους. Και αν μη τι άλλο, για να ελευθερωθεί αυτή η πατρίδα και κάθε σπιθαμής γης, από Αλεξανδρούπολη ως Κρήτη και από Κρήτη και από Κύπρο ως Κέρκυρα, να μιλήσω έτσι σταυροειδώς, χύθηκε τόσο αίμα. Ποτάμια χύθηκε αυτό το αίμα. Αν μη τι άλλο από σεβασμό προς αυτούς που έχησαν και έδωσαν το αίμα τους πρόθυμα για την πατρίδα μας, πρέπει να στεκόμεθα με σεβασμό και να ενθυμούμεθα αυτές τις εορτές και να εμφορούμεθα πράγματι από εθνικό ενθουσιασμό και παλμό μέσα μας, θα έλεγα, γιατί ξαναέρχομαι σε αυτό που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουδέν πατρίδος γλυκύτερον. Μάλιστα. Εχθές λοιπόν ήταν μια πάρα πολύ σημαντική ομιλία, πολλοί τη σχολίασαν με πολύ θετικά σχόλια. Θα θέλαμε, αν μπορείτε, να μείνουμε σε κάποια σημεία αυτής της ομιλίας, να μας μεταφέρετε λοιπόν κάποια σημεία τα οποία θεωρείτε εσείς τα ουσιαστικότερα ως περίληψη των όσων είπατε. Να πω πρώτα, το επισήμανε και ο Σεβασμιότατος, πως πέρυσι, πάλι καλεσμένος από εκείνον, μιλήσαμε έτσι για το σκοπό της ανθρωπίνης ζωής, γιατί βρισκόμαστε πάνω στη γη, και είπαμε ότι ο σκοπός μας είναι η Αγιώτης. Γι' αυτό άλλωστε και η Εκκλησία υπάρχει στη γη, για να συνεχίσει, είπαμε, το έργο του Χριστού, ο οποίος είναι ο Αγιάζων και η Αγιαζόμενη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εξ ενός πάντες. Είναι η πηγή της αγιότητος. Λοιπόν, ο σκοπός μας είναι ο αγιασμός, ο προσωπικός μας αγιασμός, και τονίσαμε τότε ότι αυτός ο αγιασμός δεν είναι προνόμιο μερικών μελών της Εκκλησίας, αλλά είναι το καθήκον και η υποχρέωση όλων μας. Και άλλωστε ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος το τονίζει: «Διώκεται των αγιασμών ου χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριο». Χωρίς τον αγιασμό κανένας δεν θα δει πρόσωπο Θεού. Όσο και καλός να είναι άνθρωπος, όσο και καλές πράξεις να κάνει,
εάν δεν έχει προσωπικό αγιασμό και προσωπικό αγώνα να φτάσει σε αυτή την ένωση με το Θεό, δεν μπορεί να δει πρόσωπο Θεού. Και φέτος λοιπόν σκέφτηκα και μιλήσαμε, για να φτάσει κανείς να γίνει Άγιος χρειάζονται πολλά πράγματα. Είπαμε, ας πούμε, σταθήκαμε στα βασικότερα. Και με αφορμή έγινε ομιλία η οποία ήταν και τίτλος, ο τίτλος της, από ένα τροπάριο που ακούμε στις εορτές των οσίων, είτε ανδρών είτε γυναικών. «Εν σύ Πάτερ ακριβώς διεσώθη το κατ' εικόνα, λαβών γάρτων σταυρών, οικολούθησα στον Χριστό και πράτων εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός παρέρχεται γάρ, επιμελήστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου, διό με τα αγγέλων συναγάλετε το πνεύμα σου». Δηλαδή, με απλά λόγια, μιλήσαμε για την επιμέλεια της ψυχής, όπως φροντίζει κανείς και καθημερινά μάλιστα και πολλές φορές υπερβολικά οι περισσότεροι άνθρωποι, θα έλεγα, φροντίζουν το σώμα τους και την παρουσία τους και όλα, έτσι θα πρέπει να φροντίζουν καθημερινά και την ψυχή μας. Να επιμελούμεθα δηλαδή την αθάνατη ψυχή μας. Γιατί έχει και ανάγκη και αυτή, ας το πούμε έτσι απλά, από τροφή πνευματική. Έχει και αυτή η ανάγκη από αέρα πνευματικό. Και τονίσαμε έτσι, ας πούμε, μερικά πράγματα. Λέμε, σε μια ομιλία δεν είναι δυνατόν να τα πει κανείς όλα. Επισημάναμε περισσότερο έτσι την πίστη, την ακράδαντη πίστη που πρέπει να έχουμε στο Θεό. Και εδώ θα ήθελα να, δεν το είπα χθες, αλλά το έχουμε πει έτσι σε άλλες ομιλίες, πρέπει να πω την εντροπή για μας τους χριστιανούς να λέμε ότι πιστεύω με το δικό μου τρόπο. Δεν υπάρχει δικός μου τρόπος στα της πίστεως. Πιστεύουμε όπως πιστεύει η Εκκλησία, όπως παρέλαβε από τους Αποστόλους. Η άπαξ παραδοθήσα πίστη της Αγίας. Πάντως πολλοί το λένε αυτό που επισημαίνεται, ότι εγώ πιστεύω με τον δικό μου τρόπο. Δεν υπάρχει δικός μου τρόπος μες στην Εκκλησία. Είμαι θα μέλη του σώματος, του μυστικού σώματος του Χριστού. Αυτή είναι η Εκκλησία. Κεφαλή είναι ο Χριστός. Πώς μπορεί ένα μέλος να λέει ότι εγώ πιστεύω με τον δικό μου τρόπο από αυτά που λέει η κεφαλή ο Χριστός? Δικός μου τρόπος ίσως στον αγώνα για τη σωτηρία μας υπάρχει, γιατί ο καθένας έχει το χαρακτήρα του, την ιδιοσυγκρασία του, τις γνώσεις του, όλα αυτά τα συναισθήματά του, ξέρω εγώ, ας πούμε η ισχυρή, η αδύνατη θέληση, όλα αυτά παίζουν ρόλο, αλλά δικός μας τρόπος θα της πίστος δεν χωράει. Πιστεύουμε λοιπόν όπως πιστεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυξάνουμε αυτή την πίστη, γιατί είμαι άνθρωποι αδύνατοι. Πώς πιστεύουμε, ας πούμε, στην Εκκλησία? Πώς πιστεύουμε ακράδαντα στο Θεό? Όταν πιστεύουμε και τιμούμε και την Εκκλησία που την άφησε, όπως είπαμε εδώ, για να συνεχίσει το έργο του. Κάνουμε υπακοήσεις όσα μας λέγει η Εκκλησία και μετέχουμε στα μυστήρια που μόνο αυτή μπορεί να δώσει στους πιστούς. Κανένας άλλος. Γιατί μέσα στην Εκκλησία υπάρχει η ιεροσύνη που την έδωσε ο ίδιος ο Μέγας Αρχιερέας ο Χριστός. Έξω από την Εκκλησία, σε άλλες, ας πούμε, χριστιανικές εντός εισαγωγικών εκκλησίες, ξέρω εγώ, δόγματα, σε αρκετά εξ αυτών, ιδίως στον προτεσταντικό, ας πούμε, χώρο, δεν υπάρχει ιεροσύνη. Πώς μπορούν να μιλούν για μυστήρια και για ένωση με το Θεό? Τα μυστήρια μας ενώνουν και κατεξοχήν η Θεία Ευχαριστία με το Θεό. Η Αγία Γραφή, και αυτό το είπαμε άλλοτε, πέρυσι το είχαμε πει αυτό, η Αγία Γραφή πράγματι είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσει κανείς, είναι και προσευχή η Αγία Γραφή όταν τη διαβάζει κανείς, όχι μόνο αυτό που λέγει ερευνάτε τα σγραφάς, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, είναι εντολή του Θεού να ερευνάμε τα σγραφάς, αλλά οι γραφές μόνες τους, η Αγία Γραφή δηλαδή, χωρίς τα μυστήρια, επανέρχομαι σε εκείνο που είπα, μας κάνει καλούς ανθρώπους, αλλά όχι θεωμένους χριστιανούς. Μάλιστα. Και η πρώτη Εκκλησία για πολλά χρόνια δεν είχε Ευαγγέλιο. Γιατί οι Απόστολοι μέχρι να το γράψουν, να μεταδοθεί με τα διάφορα αντίγραφα, χειρόγραφα, πέρασαν κάποια χρόνια. Η Εκκλησία όμως πορεύτηκε με την Ιερά Παράδοση, αυτά που άκουσαν οι πρώτοι χριστιανοί από το στόμα των Αποστόλων. Και έζησε χωρίς Ευαγγέλιο η Εκκλησία, έζησε κάποια χρόνια, αλλά χωρίς τη λειτουργία, χωρίς μυστήριο ούτε μία μέρα. Μάλιστα. Πάντως είναι σημαντικό ότι αυτό το διάστημα παρισφύγουν και διάφορες έτσι παραθρησκευτικές οργανώσεις, αιρέσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι γενικότερα η πίστη βάλεται, η ορθόδοξη πίστη, και νομίζω ότι αυτοί που επιχειρούν να παντρέψουν την πίστη με τις αιρέσεις ή και διάφορες άλλες, θα λέγαμε, ομάδες που ισχυρίζονται και πρεσβεύουν κάτι άλλο, τελικώς δεν πράττουν ούτε το σωστό ούτε το λάθος, είναι σε μια κατάσταση διαφορετική, χωρίς όμως να συμβάλλουν στην εξύπσωση του
του εαυτού τους προς το Θείο. Και όχι μόνο δεν συμβάλλουν στην εξύπηση του εαυτού τους, αλλά κολλάζονται και οι ίδιοι και κολλάζουν και τους άλλους που τους ακολουθούν. Να συμπληρώσουμε λίγο στην προηγούμενη ερώτηση. Τόνισα επίσης την αναγκαιότητα της μελέτης του Λόγου του Θεού, την αναγκαιότητα της προσευχής. Χωρίς προσευχή κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει, να επιμεληθεί την ψυχή του και να έχει μια συνεχή μετάνοια. Όχι μόνο όταν χρειαστεί να πάει και ιδιαίτερα τη μεγάλη, κατά την περίοδο της Μεγάλης Αρακοστής για να κοινωνήσει το Πάσχα, να πάει στο πετραχύρι του παπά, ας πούμε, αλλά όλο το χρόνο, σε όλη τη ζωή ο καθένας πρέπει να έχει μια συνεχή μετάνοια. Μετανοείται, είπε ο Κύριος, δεν είπε μετανοήσατε εφάπαξ, γιατί απλούστατα ήξερε ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος, τρεπτός, πέφτει εύκολα, όπως επισημαίνει πολύ εύστοχο ο Ιερός Χρυσόστομος, ολισθηρών πράγμα λέει η ανθρωπίνη φύση, εύκολα λέει πλανάτε από το διάβολο, εύκολο πίπτει, αλλά και εύκολο ανίσταται, αν το θελήσει. Με τι, πώς, με τη μετάνοια. Πάνω σε αυτά λοιπόν μιλήσαμε χθες. Θα ήθελα όμως να πω, ήταν πολύ έτσι αυτό που είπατε, μου δίνει μια αφορμή για τις άλλες, ας πούμε, αρέσεις και χριστιανικές, αν είναι χριστιανικές τέλος πάντων, για μας αιρέσεις και χριστιανισμός δεν συμβιβάζεται. Κακώς έχουν τον τίτλο Χριστιανική Εκκλησία, τη στιγμή που είναι απόκλησης από αυτή την παραδοθήσα της Αγίας Πίστη. Όταν υπάρχει απόκλησης, δεν μπορεί κανείς όσο και να χρησιμοποιεί τους όρους τους πραγματικούς χριστιανούς και τα λοιπά, να πείσει ότι είναι χριστιανός. Τέλος πάντων, και αυτή, αλλά στις ημέρες μας βγήκε, όπως ξέρετε, και ένα άλλο, ας το πούμε, ένας άλλος, μια άλλη ομάδα ανθρώπων, να μην τη χαρακτηρίσω, η οποία θέλει να επαναφέρει τους χριστιανούς, γιατί στους χριστιανούς απευθύνεται περισσότερο, να τους επαναφέρει στη σκλαβιά των ειδώλων. Διότι τα είδωλα, σαφέστατα, δεν το λέω εγώ, το λέει η Αγία Γραφή η ίδια, ήταν δαίμονες. Δαίμονες οι σύλλοι. Μέσα στα διάφορα αγάλματα τα οποία πηγαίναν οι άνθρωποι και επικαλούνται τη βοήθειά τους, εγκρύβονταν δαίμονες. Και αν καμιά φορά γινόντουσαν φανταστικά κάποια πράγματα, φαινόντουσαν για να είναι ισχυρότερη η κυριαρχία των δαιμόνων στους ανθρώπους. Και θα πω κάτι στους τηλεθεατές σας, οι οποίοι, εγώ δεν έχω την ευκαιρία, δεν έχουμε τηλεόραση στο Άγιον Όρος, δεν έχω την ευκαιρία να βλέπω. Μας τα διηγούνται οι πολλοί χριστιανοί που φτάνουν και είτε όταν τους εξομολογούμε έξω. Τελευταία γίνεται, και δεν θέλω βέβαια να γίνω αφορμή να γίνει καμιά αυτή στο σταθμό σας εδώ, αλλά τελευταία γίνεται μια προσπάθεια να επαναφέρουν, ας πούμε, το Δωδεκάθεο. Κάτι που έσβησε, δόξα τω Θεώ που έσβησε, γιατί πέρα από την τέχνη, πέρα με τον τρόπο που στόλισε ο αρχαίος Έλληνας τους ναούς του κτλ. Πράγματι αυτά, εφόσον έμφυτα μέσα του ο κάθε λογικός άνθρωπος έχει την πίστη προς το Θείο, θα έχει και το σέβας. Και το σέβας δημιούργησε πράγματα, αριστουργήματα, ναούς, αγάλματα κτλ. Δεν εξετάζουμε τώρα αν έκανε καλό η πρώτη εκκλησία που κατέστρεψε και τέτοια πράγματα. Πράγματι, οι πιστοί στο ζήλο τους, αλλά παράλληλα όμως πολλές φορές χρησιμοποίησε τους ναούς αυτούς, τους έκανε ορθοδόξους ναούς. Θα ήθελα να πω ότι σήμερα αυτοί οι νεοπαγανιστές, όπως λέγονται, και οι νεοειδωλολάτρες, κατά κάποιον τρόπο θα έλεγα πιστεύουν και μιλάνε εκ του ασφαλούς. Τι εννοώ, την εποχή εκείνη ήταν φοβερή η τυραννία των δαιμόνων στους ανθρώπους. Ήταν φοβερή, δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι δεν τους έπεισαν οι Απόστολοι και οι διάδοχοί τους, οι Αποστολικοί Πατέρες και οι Ιεραπόστολοι της Εκκλησίας, δεν τους έπεισαν, να πω κατά κάποιο τρόπο προσιλητίζοντας όπως γίνεται σήμερα από τους διάφορες αιρέσεις, δεν τους έπεισαν. Οι ίδιοι περισσότερο δέχτηκαν το σωτήριο μήνυμα του Χριστού για να ελευθερωθούν, γιατί μόνο ο Χριστός συνέτριψε και τα σκεφαλά στον ορό των δρακόντων και συνέτριψε την κυριαρχία των δαιμόνων. Την εκμυδένιση τελείως, ας πούμε, από τα πλάσματα, τα δημιουργήματά του. Και αυτά έγιναν με τη σταυρική του θυσία και την Ανάσταση. Μάλιστα. Και εκείνο που στοιχίζει πάντοτε στους αθέους είναι η Ανάσταση του Χριστού. Εκεί σκοντά αυτά. Και βλέπετε, μόλις πλησιάζει η Ανάσταση του Χριστού, θα βρουν κάτι, ένα παραμύθι, να το κυκλοφορήσουν διεθνώς. Και όμως η σπίσμα των αθέων και των δαιμόνων, η Ανάσταση του Χριστού είναι το μεγαλύτερο κύριο. Αναφέρεστε, πέρσι είχαμε τον κώδικα Da Vinci, φέτος είχαμε το ντοκιμαντέρ του Κάμερον με τον τάφο του Ιησού Χριστού και τα όσα παρουσιάστηκαν. Ναι, σε όλα αυτά.
Μιλάνε οι άνθρωποι. Είναι συμπτωματικά ότι συμβαίνουν όλα αυτά πρώτου Πάσχα? Δεν είναι συμπτωματικά. Αυτά είναι, τους βάζει ο διάβολος, συγγνώμη για την έκφραση, νομίζοντας ότι έτσι θα κερδίσει, ας πούμε, πελατεία. Λοιπόν, όμως εγώ παρατηρώ και ακούω τους ανθρώπους, περισσότερο αυξάνει η πίστη τους στον Αναστάντα Χριστό. Μήπως τους βάζει και το κέρδος? Βέβαια, γιατί δεν ξέρετε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, συγγνώμη, τη μια έκφραση που λένε οι πατέρες, ότι και εκ των εναντίον ωφελούμεθα. Και ο Θεός χρησιμοποιεί και το διάβολο ακόμα χωρίς να το θέλει, για να δοξάζει το Θεό και η Εκκλησία του. Λοιπόν, όπως έλεγε ένας γέροντας, ο διάβολος λέει, προσπαθεί, λέει, να φυτέψει και αυτός τα ζυζάνια του, ένα χωράφι, ας πούμε, να μπει και αυτός να το καλλιεργήσει, τέλος πάντων, αλλά ο Θεός θα σπείρει στο τέλος ό,τι θέλει εκείνος και θα συλλέξει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί ο διάβολος να ανατρέψει διδασκαλία 2.000 χρόνων και πλέον, τη διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης, την αληθινή διδασκαλία περί Θεού. Ό,τι και να κάνει. Βέβαια, κάποιοι αδύνατοι πιθανόν άνθρωποι να κλονιστούν. Αλλά οι πιστοί άνθρωποι έτσι περισσότερο αγαπούν τον Χριστό. Εσείς θεωρείτε ότι όλα αυτά λειτουργούν υπέρ της χριστιανικής πίστεως? Βεβαίως. Σε τελική ανάλυση. Στο τέλος γίνεται, δοξάζεται ο Θεός και βγαίνει λάμπη η αλήθεια. Θέλω να πάμε λίγο στο Άγιον Όρος, εκεί που είστε, στο ιερό κελί της Αγίας Άννας, στις Καργιές, το οποίο είχαμε τη χαρά και την τιμή να επισκεφθούμε κι εμείς πριν από λίγο καιρό. Θα θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για το κελί και για τη ζωή στο Όρος? Να κάνω πρώτα μια διευκρίνηση για όσους δεν ξέρουν τι είναι κελί, τι είναι μοναστήρι, τι είναι σκήτη. Όπως ξέρετε, βέβαια, το Άγιον Όρος είναι μια χερσόνησος από τις τρεις που έχει η Χαλκιδική. Είναι αυτοδιοίκητο τμήμα του ελληνικού κράτους και ανήκει πνευματικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Όλη αυτή η γης του Αγίου Όρους μοιράζεται στα 20 κυρίαρχα μοναστήρια που υπάρχουν στο Άγιον Όρος. Αυτά τα κυρίαρχα όμως, όπως λέμε, μοναστήρια, τα 20 μοναστήρια, εκτός από τους μοναχούς που ζουν εντός των τείχων των μονών αυτών, έχουν και μοναχούς που ζουν έξω από τα τείχη, οι λεγόμενοι εξαρτηματικοί μοναχοί. Και αυτοί μένουν σε κελία ή σε καθίσματα ή σε σκήτες. Αυτά βέβαια ανήκουν σε ένα από τα 20 μοναστήρια. Τα κελιά, τα λεγόμενα, τα περισσότερα είναι στην περιοχή των Καργιών, είναι ένα ενσμικρογραφείο, ένα μοναστηράκι, ένα μικρό μοναστήρι. Στο μοναστήρι έχει ναό, τα δωμάτια που και εκείνο λέγονται κελιά των μοναχών, υπάρχει το αρχονταρίκι που υποδεχόμεθα τους ξένους και άλλοι αποθευτικοί χώροι και εργαστήρια. Έτσι λοιπόν, έτσι είναι τα κελιά. Το δικό μας ανήκει στη Μονή Ιβύρων, όπως είπατε, γι' αυτό και το είπατε υβηρητικό. Είναι στις Καργιές του Αγίου Όρους, είναι από τα παλαιότερα κελιά, θα έλεγα, ψάχνοντας και μελετώντας την ιστορία του. Κτίστηκε το 1640 περίπου. Μάλιστα. Από έναν ασκητή Δανίλ. Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για τη ζωή του, μόνο γνωρίζουμε μόνο το όνομά του και κάποιες χρονολογίες, τα οποία διασώθηκαν και οι χρονολογίες και το όνομά του στις πρώτες εικόνες που έχουμε από το πρώτο ναίδριο που είχε κάνει εκείνος, το οποίο δεν υπάρχει τώρα. Ο ναός που έχουμε, που είναι επωνόματι της συλλήψεως της Αγίας Άνης, είναι του 1790 περίπου, είναι δεύτερος ναός που έγινε, είναι μεγαλύτερος. Και τότε ο πρώτος πυρήνας του κελίου είναι από το 1640, ο πρώτος χαμηλός όροφος, ναι. Αργότερα επεκτάθηκε, ανακαινίστηκε και... Είδαμε και κάποιες εργασίες που γίνονται αυτό το διάστημα. Και τώρα γίνεται μια γενική ανακαίνιση, γιατί πέρασαν πολλά χρόνια, γύρασε και εκείνο μαζί με τους δύο γέροντες που φτάσαμε εμείς. Τον έναν δεν τον προφτάσαμε, τον γνωρίζαμε, αλλά δεν τον προφτάσαμε να ζει στο κελί. Προφτάσαμε τον γέροντα Θεοδόσιο εκεί, ο οποίος είναι πάνω από 80 ετών τώρα. Ήρθε σε ηλικία 13-14 ετών το 1938 στο Άγιον Όρος. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, όπως διαπιστώσατε κι εσείς, καλός μοναχός. Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε, αυτός είναι και κρυμμένος θησαυρός. Και πράγματι το προσυπογράφουμε και εμείς που ζούμε, τον ζούμε από κοντά. Ένας άνθρωπος που εργάζεται συνεχώς, παρά την ηλικία του, και όχι μόνο εργάζεται, δεν μας είπε ποτέ, δεν ζήτησε βοήθεια από κανέναν. Πάντως μου έκανε εντύπωση, γέροντα, που συζητώντας με τον γέροντα Θεοδόσιο,
Το μόνο που μας έλεγε, πίστη και ταπείνωση. Πίστη και ταπείνωση. Προσευχή, πίστη, ταπείνωση. Αυτά. Αυτά είναι, τα ζει ο ίδιος, γι' αυτό τα λέγει. Πραγματικά έχει μια φοβερή και πίστη, αλλά και φοβερή ταπείνωση. Δηλαδή, κάποτε μου έλεγε, εγώ ούτε σε εργάτη δεν έχω κάνει παρατήρηση. Και ποτέ δεν τον ακούσαμε έτσι να υψώσει τη φωνή, που μπορεί να το κάνει σαν γέροντας εκεί και υπεύθυνος, θα λέγαμε. Δεν το κάνει. Το κελί λοιπόν ανήκει στη Μονή Ιβύρων. Έχει σπουδαία βιβλιοθήκη, σπάνιο για κελί να έχει το τέτοιο πλούτο. Υπάρχουν χειρόγραφα, υπάρχει σπουδαία συλλογή εικόνων. Γι' αυτό και κάνουμε περισσότερο την προσπάθεια να ασφαλίσουμε αυτά τα πράγματα. Είμεθα 6 μοναχοί εκεί και εντάξει, είναι ο γέροντας ο Θεοδόσιος, αλλά επειδή τώρα υπάρχουν και υποθέσεις που πρέπει να τρέξει κανείς και σε υπουργεία και σε αγώνα, ας πούμε, για να ανακαινιστεί αυτό το κελί, μάλιστα μέχρι τώρα ό,τι διορθώσαμε, το διορθώσαμε με τη βοήθεια και των Κυπρίων ευσεβών χριστιανών, προς τιμήν τους το λέω, γιατί πολλές φορές πήγα είτε για ομιλίες είτε για να ψάλω, αλλά και για έρανο για το κελί, αλλά και εξ Ελλάδος πολλοί χριστιανοί μας έχουν βοηθήσει. Και μπορώ να το πω και δημοσίως αυτή τη στιγμή, αρκετοί από την Αλεξανδρούπολη, οι οποίοι έρχονται εκεί, βεβαίως από το γεγονός ότι στη συνοδεία μας ένας αδελφός, ο Ιεροδιάκονος Νεόφυτος, ο οποίος χειροτονήθηκε τα περασμένα Θεοφάνεια από τον Σεβασμιότατο εδώ Αλεξανδρουπόλης, ο οποίος ήλθε επί τούτου στο Άγιον Όρος, στην πανήγυρη της Μονής Ιβύρων, πανηγυρίζει η Μονή Ιβύρων εκτός από την κοίμηση της Θεοτόκου, πανηγυρίζει και των Θεοφανίων. Μάλιστα. Και τότε εκεί ήλθαν μάλιστα και πολλοί από την Αλεξανδρούπολη. Και εξαιτίας, θα λέγαμε, του αδελφού αυτού και εμείς ερχόμεθα, αλλά και πολλοί έρχονται από εδώ, στο Άγιον Όρος και στο κελί μας. Ποια η σημασία, να μείνουμε λίγο στα όσα είχε πει και ο γέροντας και λέει και υποστηρίζει ο γέροντας Θεοδόσιος στο κελί σας, η σημασία της ταπείνωσης. Ποια είναι, γέροντα, γιατί τις περισσότερες φορές το αψηφούμε αυτό, δηλαδή ο όρος ταπείνωση και η έννοιά της χάνει το νόημα έξω στην κοινωνία. Οι περισσότεροι νομίζω ότι η φιλαυτία είναι αυτή που κυριαρχεί. Η φιλαυτία κυριαρχεί και η υπερηφάνεια, ο εγωισμός. Όταν ο άνθρωπος το καταλάβει αυτό και προσπαθήσει να ελευθερωθεί από τον εγωισμό του, όλοι μας έχουμε εγωισμό. Κάποιοι λένε όμως χωρίς τον εγωισμό, όταν ναι, το συζητάς, χωρίς τον εγωισμό δεν θα γινόταν τίποτα, όχι, δεν θα υπήρχε εξέλιξη, όλα θα πήγαιναν πίσω. Γιατί ο καθένας θα ταπεινωνόταν και θα καθόταν σε μία γωνία. Αυτό λένε. Αυτός που ταπεινώνεται δεν κάθεται σε μία γωνία, είναι στην πρώτη γραμμή. Η Εκκλησία μας δέχεται, θα λέγαμε έτσι, πολύ διαφορετικά τον όρο ταπείνωση από ό,τι τον δέχεται ο κόσμος σήμερα, ο σύγχρονος. Γιατί είναι τόσο ο εγωισμός και η περηφάνεια που πραγματικά δεν αφήνει τους ανθρώπους να δουν πότε πρέπει να είναι εντός εισαγωγικών εγωιστές, ας πούμε, να κάνουν υπομονή και να δέχονται ότι είναι και αυτοί άνθρωποι με λάθη, με ελαττώματα και με ελλείψεις. Η ταπείνωση, πρώτα απ' όλα να πω, όπως λέγουν οι πατέρες, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο αρκετό. Βεβαίως έχουμε χρόνο. Είναι η στολή της θεότητος, έτσι λέγει ο Ισάκος Σύρος. Και όπως ο ίδιος ο Χριστός, Θεός όν, δημιουργός των απάντων, εκένωσε αυτόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, μορφήν δούλου λαβών, και ταπεινώθηκε έως θανάτου και υπήκουσε έως θανάτου τον ουράνιο πατέρα, έτσι μας έδειξε το δρόμο. Λοιπόν, οφείλουμε να αγωνιζόμεθα, είτε στο χώρο που λέγαμε πριν, στον αγώνα για την αγιότητα, είτε στην πνευματική μας ζωή. Οφείλουμε να αγωνιζόμεθα στην επαγγελματική μας ζωή. Όλα τα οφείλουμε να τα κάνουμε, και όταν τα κάνουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, να λέμε αχρίοι δουλειασμένοι. Είμαστε αχρίοι, δηλαδή δεν κάναμε τίποτα, τίποτα δεν είμαστε. Δηλαδή μέσα μας να υπάρχει η αυτομεμψία, η συντριβή και η ταπείνωση. Γιατί αλλιώς ο άνθρωπος, εάν είναι υπερήφανος, έτσι, όπως λέγει πάλι ο Λόγος του Θεού, ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δεν δίδωσε χάρη. Αγαπάει ο Θεός τους ταπεινούς και επιβλέπει, λέει, στον πράο και ταπεινό και ησύχιο και τρέμοντα τους λόγους του. Γιατί ακριβώς μιμείται τον Θεό. Λοιπόν, ό,τι και να κάνει λοιπόν ο άνθρωπος, αν κάνει καλά, οφείλει να ταπεινώνεται και να λέει δεν έκανα τίποτα. Ή αν έκανα, με τη βοήθεια του Θεού, άνεφου μου, ουδύναστε πει ουδέν, είπε ο Κύριος. Λοιπόν, το περίεργο σε εμάς είναι ότι εμείς δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε
Και παρά τα αυτά έχουμε έναν τέτοιο μεγάλο εγωισμό, μια τέτοια μεγάλη περηφάνεια, δεν δεχόμαστε, μίγα να το πω έτσι στο σπαθί μας, δεν δεχόμαστε την παρατήρηση, τη συμβουλή του άλλου. Και όταν εμείς ήδη δεν καλλιεργούμε αυτή την ταπείνωση και την αυτομεμψία, δεν δεχόμαστε και την τυχόν κακιά ώρα, θα λέγαμε, τη συμπεριφορά του άλλου. Γι' αυτό γίνονται όσα γίνονται σήμερα. Να το πω και λίγο διαφορετικά, επειδή μας, κοσμικοί άνθρωποι μας ακούν μέσα από τον κόσμο. Πολλές φορές έρχονται νέοι άνθρωποι να μας συμβουλευτούν, θέλουν να παντρευτούν κτλ. Ξέρετε τι τους λέω εγώ προσωπικά. Λέω, αν θέλετε να πετύχει ο γάμος σας, γιατί αν μελετήσει κανείς την πληθώρα των διαζυγίων, πίσω από τον κάθε διαζύγιο κρύβεται εγωισμός. Περηφάνεια. Μου είπε εκείνη την κουβέντα, του είπα την άλλη, γιατί με ταπείνωσε, γιατί με ταπείνωσε, ναι, και γιατί με πρόσβαλε. Και γιατί να με ταπείνωσε και να με σε πρόσβαλε. Ποιος είσαι εσύ δηλαδή. Λοιπόν, λέω στους νέους ανθρώπους, εάν θέλετε να πετύχετε και ο γάμος σας να είναι αιώνιος και ακατάλυτος, όπως πρέπει να είναι, γιατί είναι μυστήριο, πρέπει να έχετε μοναχικές αρετές. Λέει, τι αρετές, ας μου τους φαίνεται περίεργο, να έχετε υπομονή, ταπείνωση και σιωπή. Αυτές που κατ' εξοχήν αρετές πρέπει να καλλιεργούν οι μοναχοί. Έτσι. Γιατί θύμωσε ο άλλος, ωραία, θα το περάσει. Εσύ όταν είσαι θυμωμένος δέχεσαι την παρατήρηση του άλλου, όσο και δίκαιη να είναι. Άσε να περάσει μπόρα και μετά μίλησε ήρεμα, λογικά και ωραία. Λοιπόν, σε ταπείνωση, μάλιστα. Αφού όλοι είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί, όλοι αδύνατοι. Έτσι. Και λίγη σιωπή. Σε όλα πρέπει να απαντούμε, σε όλα να αντιτείνουμε, σε όλα, ας πούμε, να έχουμε τη δική μας σκέψη, το δικό μας λόγο, να προβάλλουμε το εγώ μας. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο λογικός άνθρωπος είναι ταπεινός. Μάλιστα. Βλέπετε, οι αρχαίοι φιλόσοφοι, δεν λέω οι πατέρες της Εκκλησίας, οι αρχαίοι φιλόσοφοι, πόση ταπείνωση είχαν και με τριοφροσύνη. Είσαστε αισιόδοξος για τους νέους μας? Πώς τους βλέπετε τους νέους μας? Συναντάτε πολλούς που έρχονται και στο Άγιον Όρος, γιατί δεν έρχονται μόνο μεγάλοι, έρχονται και νεαροί. Πώς βλέπετε τους νέους? Οι νέοι, πολλοί νέοι έχουν ενδιαφέροντα πνευματικά και έρχονται ιδίως στο Άγιον Όρος στρατιές νέων. Και μπορώ να πω η συντριπτική πλειοψηφία τους βρίσκει το δρόμο τους κοντά στο Θεό. Εξομολογούνται, χιλιάδες νέοι το χρόνο εξομολογούνται στο Άγιον Όρος. Και μπορώ να πω και νέες ακόμα έξω. Ακούω και από ιερείς που εξομολογούμε κιόλας ιερείς έξω στον κόσμο και μας λένε και παρά τις απαγορεύσεις να εξομολογούν στα σχολεία, πολλοί νέοι πηγαίνουν να εξομολογηθούν. Ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν καταφύγιο και ανάπαυση στην Εκκλησία. Και γίνεται αυτό και είναι ενθαρρυντικό. Γενικώς όμως μπορώ να πω μέσα μου έχω κάποια ανησυχία και μπορώ να πω για τις νεότερες γενναίες, οι οποίες μεγαλώνουν δυστυχώς από τα γενοφάσκια τους, μεγαλώνουν πλέον όχι με εικονάκια και με κομποσκήνια, καλά κομποσκήνια ας πούμε είναι και καλογερικό μπορεί να θεωρηθεί, αλλά φυλακτά θα έλεγα και σταυρουδάκια και με αυτά ίσως, αλλά μεγαλώνουν περισσότερο με τέτοιες γνώσεις θα έλεγα, οι οποίες δεν θα το ωφελήσουν στη ζωή τους. Δηλαδή τι εννοώ? Με το ίντερνετ, με τηλεοράσεις, με προσβάσεις. Κάποιος ερωμόνοχος μάλιστα μου το είπε ότι από κάποια μελέτη που έγινε το 80% του δημοτικού σχολείου έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Σήμερα βέβαια. Πρέπει αυτό να ελέγχεται. Γιατί να ελέγχεται, να υπάρχει είναι ένα μέτρο, να υπάρχει. Αυτά τα παιδιά, όταν από μωρά ακόμα, μικρά παιδάκια, αθώα, μολυνθούν, γεμίσει το μυαλό τους με εικόνες, δεν θα ενεργήσουν, δεν θα κάνουν τέτοια πράγματα που βλέπουν. Αν δουν, μπορεί και να μην βλέπουν, δεν ξέρω, αλλά αν δουν, βέβαια δεν θα φτάσουν εκεί, δεν μπορεί η φύση του να το οδηγήσει εκεί. Αλλά αυτά μένουν μέσα, σαν δηλητήριο. Και κάποια μέρα θα ενεργήσει αυτό το δηλητήριο. Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη από τους μεγαλύτερους. Περισσότερο ενσυχώ σας λέω για αυτά τα παιδάκια. Μάλιστα. Τα αθώα παιδάκια που κάποτε τρέχαν, γεμίζαν τα κατηχητικά σχολεία, γεμίζαν τους ναούς κτλ. Οι γονείς, το μπαλάκι εκεί πέφτει. Τους γονείς. Οι γονείς οφείλουν. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, οι γονείς που δεν ανατρέφουν θρησκευτικά, πνευματικά τα παιδιά τους είναι χειρότεροι από τους παιδοκτόνους. Γιατί ο παιδοκτόνος το σκοτώνει, λέει, σκοτώνει μόνο το σώμα. Αυτός όμως που δεν το ανατρέφει εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου, το σκοτώνει και ψυχικά. Για τα σημεία των καιρών, θα μας πείτε κάτι? Στο Άγιον Όρος τα συζητάτε αυτά τα θέματα. Είμαστε σε μια δύσκολη εποχή, είμαστε σε μια εποχή που θεωρείται πέρασμα εξελίξεων. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, βρισκόμαστε κοντά σε γεγονότα. Δεν θα ήθελα να τα χαρακτηρίσω τρομακτικά, γιατί και οι άνθρωποι ανησυχούν και μας ρωτούν και εμάς τους ίδιους. Μάλιστα φέτος, επειδή με το παλαιό ιερατολόγιο η εορτή του Ευαγγελισμού είναι Μέγα Σάββατο, εκκλησιαστικά είναι
σαν Κυριακή του Πάσχα, εκκλησιαστικά, λειτουργικά μάλλον θα έλεγα. Και συμβαίνει αυτό που είπε ο Άγιος Κοσμάς Ζητολός, δύο πασχαλιές, και είχαμε και δύο καλοκαίρια μαζί με αυτόν τον χειμώνα των καλοκαιριάτικων, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Λοιπόν, και ρωτούν οι άνθρωποι τι θα γίνει. Όταν όμως ο Άγιος Κοσμάς μίλησε για τις δύο πασχαλιές και τα δύο καλοκαίρια μαζί, εννοούσε τότε καλό πράγμα, ότι θα έρθει το ποθούμενο, η ελευθεριά από τους Τούρκους. Και αυτό έγινε το 1912, που ήταν η εορτή του Ευαγγελισμού, συνέπεισε με το ανήμερα του Πάσχα. Δεν μπορώ να πω με τα βεβαιότητα, τουλάχιστον προσωπικά, θα γίνει κάτι κακό με αυτό, με τις δύο πασχαλιές μαζί και τα δύο καλοκαίρια. Βεβαίως είναι ενισχυτικά μερικά πράγματα. Ο Άγιος Κοσμάς, τέλος παράδειγμα, που δεν έπεσε σε τίποτα έξω, ήταν όντως προφήτης, είχε το προφητικό χάρισμα. Υπάρχει πληθώρα βιβλίων, και όσοι χριστιανοί δεν έχουν τα βιβλία αυτά, να τα πάρουν οπωσδήποτε, γιατί πέρα από τα προφητικά είχε και πάρα πολλές απλές πνευματικές ομιλίες ο Άγιος Κοσμάς, πολύ κατατοπιστικές για τους πιστούς. Έλεγε λοιπόν, όταν τον ρωτήσα πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου, άμα δείτε, λέει, τους γυμνούς στους δρόμους, θα έρθει το τέλος. Δεν είναι η εποχή των γυμνών στους δρόμους. Και τόσα άλλα ανησυχητικά, είπε. Είπε και κάτι άλλο. Όταν ξαναγίνει η Εγνατία Οδός, θα γίνει ο μεγάλος πόλεμος. Και είπε λεπτομέρειες για αυτό το πράγμα. Δεν είναι το παρόντος, βέβαια, να τα πούμε τώρα. Η Εγνατία Οδός τελειώνει το 2008. Το 8. Λοιπόν, εκείνο που ήθελα να πω. Και ξεκινάει ο Πετρελαγωγός. Ναι, υπάρχουν όντως προφητείες και προβλέψεις, οι οποίες έγιναν από αγίους ανθρώπους και δεν θα πέσουν έξω. Ακόμη και ο τελευταίος μεγάλος Άγιος Γέροντος, ο Παΐσιος, είπε πάρα πολλά. Και για τις σχέσεις μας με τη γείτονα χώρα και πόσα θα γίνουν στη γείτονα χώρα, που θα γίνουν τρία κράτη, λέει, εκεί μέσα, χωρίς να τα ξέρει ο Παΐσιος, εκεί δείχνουν τα πράγματα πάνε. Μίλησε για άλλες γειτονικές χώρες, για τις οποίες εμείς δεν δίνουμε σημασία σε αυτές, αφήστε τις να φωνάζουν και ας οικειοποιούνται δικά μας ονόματα. Για πολλά πράγματα μίλησε, γιατί ξέρετε, ο πατήρ Παΐσιος, πέρα από Άγιος, ήταν και ένθερμος πατριώτης, όπως και όλοι οι μοναχοί και οι λογικοί χριστιανοί. Είναι πάντως είναι σημαντικό ότι και εδώ στην περιοχή των Τιμούν, το Γέροντα Παΐσιο, γίνεται και ένα εκκλησάκι για τους Αγιορείτες Πατέρες και για τον Γέροντα Παΐσιο, με πρωτοβουλία του Ανέστη του Μαυροκέφαλου και πολλών πιστών που βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια. Πολύ καλά και συνεπικουρεί και η Εκκλησία και η Μητρόπολη. Οι πάντες είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Καθώς όμως ο χρόνος αρχίζει και μας απειλεί. Να το τελειώσω αυτό. Ήθελα να πω, για να μην ανησυχούν οι χριστιανοί, φαίνεται ότι ήμεθα, αν όχι στην εποχή του Αντιχρίστου, κοντά είμαστε. Πολλά, έτσι δείχνουν τα πράγματα. Πολλά θα γίνουν. Και πόλεμοι και σεισμοί. Προημερών εξομολογήθηκε σε μένα μία κατάκητη γερόντισσα, η οποία πραγματικά είναι Αγία. Εξ όσων μπορώ να γνωρίζω και από τη μικρή πείρα που έχω, μπορώ να πω αποκάλυπτο ότι είναι Αγία. Μου αποκάλυψε πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα. Και για δυνατούς σεισμούς, και προσεύχονται οι Άγιοι που υπάρχουν σήμερα σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Και στο Άγιον Όρος και στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν αφανείς, αόρατοι Άγιοι, κοσμικοί και μοναχοί και κληρικοί, που δεν τους ξέρουμε, έχουν το χάρισμα από το Θεό να μην φαίνονται. Και αυτοί προσεύχονται και αυτοί μας κρατούν. Και σαν έθνος και σαν γένος και σαν Ορθόδοξη Εκκλησία. Ήθελα λοιπόν να πω, να μην ανησυχούμε, με την έννοια να τα αφήνουμε όλα στο Θεό, με την ακράδαντη πίστη μας και ευλάβειά μας στο Θεό, να τα αφήνουμε όλα σε Εκείνον, την προστασία μας, και σαν άτομα και σαν έθνος και σαν γένος και σαν όλα αυτά, αλλά να ξέρουμε αν υπάρχει μετάνοια, μετάνοια πραγματική, ο Θεός αυτές τις προφητείες τις πάει παραπίσω. Μάλιστα. Θα γίνουν όλα αυτά, αλλά αν εμείς μετανοούμε συνεχώς και προστρέχουμε και στο καλύτερο μυστήριο της εξομολογήσεως, αυτό ανακόπτει, θα λέγαμε, το σχέδιο του Θεού, γιατί κάτι παρόμοιο έγινε στην Νινεβή, όταν έστειλε τον προφήτη Ιωνά να κηρύξει μετάνοια. Τι του είπε ο Θεός? Πήγε να τους πεις, πολλοί άνθρωπος η Νινεβή τότε, ότι έτη τρεις ημέρες και η Νινεβή καταστραφήσεται. Ψέματα, είπε ο Θεός, δεν καταστράφει γιατί μετανόησαν. Έτσι θα γίνει και τώρα. Όλα αυτά και όλες οι προφητείες, όλα τα σημεία των καιρών που δείχνουν ότι είμαστε εγγύς προς το τέλος, εάν έχουμε όντως μετάνοια και επιστροφή και αγάπη στο Χριστό και στην Εκκλησία Του, όλα αυτά θα πάνε παραπίσω. Εγώ θα δράξω την ευκαιρία, καθώς πλησιάζει και το Πάσχα, οι Άγιες και ξεχωριστές αυτές τις μέρες της Χριστιανοσύνης, να μας μεταφέρετε εσείς κάποιες σκέψεις προς τους τηλεθεατές για το Πάσχα που πλησιάζει. Και να στείλετε και ένα μήνυμα. Το Πάσχα οπωσδήποτε είναι η μεγαλύτερη εορτή των Ορθοδόξων και δι' των Ελλήνων Ορθοδόξων, γιατί απ' αρχής οι Έλληνες κατάλαβαν το νόημα, στο πούμε, της Αναστάσεως του Κυρίου.
Και συγγνώμη που μιλάω έτσι, δεν προσβάλλουμε κανέναν άλλον ομόδοξο λαό, πιθανό να μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι. Γι' αυτό απλώς επειδή το ζούμε, τον ενθουσιασμό με τον οποίο γιορτάζει η πατρίδα, ο χώρος μας το Πάσχα, αυτό δείχνει το πόσο απαρχής αυτός ο λαός κατάλαβε και μέσα του έζησε απαρχής το μήνυμα αυτό της Αναστάσεως. Είναι αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος: «Ή Χριστός ούκ εγίγερται, άρα ματέα η πίστη ημών». Λοιπόν, όμως τη στιγμή που αναστήθηκε ο Χριστός, αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει, με απλά λόγια, αφού δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ότι μπορεί να αναστηθεί και ο καθένας μας. Να γιορτάσει την προσωπική του ανάσταση. Μέσα από τα πάθη, μέσα από, επανέρχομαι σε εκείνα που είπα προηγουμένως, μέσα από τα δεσμά του διαβόλου, να τα σπάσει, όπως τα έσπασε ο Χριστός, και να αναστηθεί και εκείνος ο άνθρωπος και σε αυτή τη ζωή να χαρεί την ελευθερία, γιατί η πραγματική ελευθερία είναι να μην έχει κανείς, να μην είναι δεμένος σε πάθη και σε αμαρτίες και σε ελαττώματα, τα οποία μάλιστα όχι τον ίδιο απλά στον ίδιο δημιουργούν προβλήματα, δημιουργούν αναπόφευκτα και στους άλλους, στους γύρω. Mm. Λοιπόν, η Ανάσταση του Χριστού, η σπίσμα όλων αυτών, εκεί του στοιχίζει, είπαμε, σε όλους τους αθέους και αιρετικούς, του στοιχίζει η Ανάσταση του Χριστού. Αλλά οι Απόστολοι, όπως είπαν, εμείς δεν μπορούμε αυτά που είδαμε με τα μάτια μας να μην τα πούμε. Διότι αλλιώς θα ήταν ψεύτες και απατεώνες. Τη στιγμή όμως που έδωσαν το αίμα τους για αυτόν τον Αναστάντα Χριστό, επιβεβαίωσαν πράγματι ότι αναστήθηκε ο Χριστός, τον είδαμε με τα μάτια μας. Τον ψηλαφίσαμε μετά την Ανάστασή του. Λοιπόν, γι' αυτό και η Εκκλησία αμέσως πίστευσε, είναι αποστολική η πίστη μας. Και αυτό γίνεται μέχρι σήμερα και το πιστεύει η Εκκλησία κράδων. Ο Χριστός ανέστη. Και αφού ανέστη, και γι' αυτό φωνάζουμε και το διαλαλούμε αληθώς ανέστη, εφόσον ανέστη, είναι δυνατή πλέον η σωτηρία μας και η άνοδός μας στους ουρανούς. Γιατί οι χριστιανοί δεν λάβουν μόνο το χάρισμα, δεν δημιουργηθήκαμε για να περπατάμε, αλλά και για να πετάμε. Μάλιστα. Και μία ευχή σας για τους τηλεθεατές μας, πατέρα Αντύπα. Η ευχή μου είναι ολόψυχη να εορτάσουμε λαμπρός το επιθύρες Πάσχα, να είναι λίγο διαφορετικό, θα έλεγα, να προσπαθήσουμε να είναι διαφορετικό από τα άλλα Πάσχα που γιορτάσαμε στη ζωή μας, να μην σταθούμε τόσο στα εξωτερικά, τόσο στις εξωτερικές ετοιμασίες. Καλά είναι και αυτά, χρειάζονται και ιδίως σε μια οικογένεια, αλλά περισσότερο να σταθούμε μέσα στο νόημα, το βαθύτερο νόημα της Αναστάσεως, να αισθανθούμε και οι ίδιοι εμείς ο καθένας μας να αναστηθεί, έχοντας μέσα του, έτσι όπως είπαμε, την πίστη και την αφοσίωση και την αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος είναι αγάπη, ο Θεός λέει αγάπη εστί, αλλά αυτή η αγάπη πρέπει να είναι, να αντιμεταδίδεται, θα λέγαμε, και από εμάς και να αυξάνει στον κάθε άνθρωπο. Και θα έλεγα ακόμα μια άλλη ευχή σε όσους δεν είχαν την ευλογία, γιατί πρόκειται για μεγάλη ευλογία από το Θεό, να επισκεφτούν τους Αγίους Τόπους, να το κάνουν οπωσδήποτε στη ζωή τους. Θα με θυμηθούν όταν το κάνουν. Εγώ προσωπικά έλεγα, άργησα να πάω. Και έλεγα μέχρι τότε, έλεγα παράληψη που δεν πήγα. Μετά που πήγα, λέω, ήταν αμαρτία που δεν πήγα. Γιατί όχι μόνο κανείς δυναμώνει μέσα του η πίστη και η συγκίνησή του και η αγάπη προς το πρόσωπο Χριστού, βλέποντας αυτά τα Πανάγια προσκυνήματα εκεί, βήμα προς βήμα εκεί που περπάτησε και πάτησε ο Χριστός και η Παναγία μας και οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι που πέρασαν από εκεί. Αλλά λέω το άλλο. Αν μη τι άλλο, μας έδωσε ο Θεός τέτοια ευλογία, αυτά τα προσκυνήματα, τα περισσότερα, τα κατεξοχήν ιερά και σημαντικά, να τα έχουν εμείς οι Έλληνες. Αν μη τι άλλο, δεν πρέπει να τα επισκεφτούμε, να ενισχύσουμε αυτούς τους Έλληνες που τα φυλάνε με το αίμα τους. Αυτούς τους λίγους που αναπέμειναν εκεί. Είναι για αυτούς η μεγαλύτερη ενίσχυση, ας πούμε, πέρα από την ενίσχυση που παίρνουν από τον Πανάγιο Τάφο και τον Φρικτό Γολγοθά. Πάλι λοιπόν, εύχομαι ολόψυχα και εσείς προσωπικά και ο καλός αυτός σταθμός που είχε την καλοσύνη εδώ να με φιλοξενήσει, αλλά και όσοι είχαν την υπομονή να μας δουν και να μας ακούσουν, να εορτάσουμε ένα Πάσχα πολύ πιο κοντά στον Χριστό, στον αναστημένο Χριστό. Γιατί είναι κρίμα να είμαστε χριστιανοί και να γιορτάζουμε Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Φώτα χωρίς φως. Και Ανάσταση του Χριστού χωρίς τη δική μας προσωπική Ανάσταση. Η Ανάσταση του Χριστού έγινε. Και την εορτάζει η Εκκλησία και κάθε Κυριακή, αν θέλετε. Και κάθε Θεία Λειτουργία είναι Ανάσταση. Αλλά ο Θεός μας, ο Χριστός μας θέλει και τη δική μας Ανάσταση. Και το εύχομαι από καρδίας. Αλλά επειδή, όπως είπατε και εσείς, κάποιοι άνθρωποι υπέβαλαν κάποια ερωτήματα και έχουν κάποιες απορίες, παρόλο που εδώ επιτελείται έργο θεάρεστο από τη Μητρόπολη και τους ιερείς,
ίσως θέλουν να ακούσουν και έναν λόγο από Αγιορείτη ή Γέροντα. Γι' αυτό και εγώ παιδέχτηκα την πρόσκλησή σας και σε ευχαριστώ και πάλι. Μάλιστα. Καταρχάς θέλω να ανοίξουμε τη συζήτησή μας με κάποιες ερωτήσεις οι οποίες είχαν σχέση με τις επιθέσεις που δέχεται η Εκκλησία και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού λίγο πριν το Πάσχα. Κάποιοι λοιπόν γέροντα μιλούν για συντονισμένη επίθεση που δέχεται η Εκκλησία τέτοιες περιόδους. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Εμείς όπως ξέρετε δεν έχουμε τηλεόραση στα Αγιονόρος. Μαθαίνουμε από τους επισκέπτες και τους προσκυνητές που έρχονται και με πολύ θλίψη ακούμε αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν λέγονται από αθέους, από αιρετικούς, από αλλοδαπούς, αλλά λέγονται από παιδιά αυτής της χριστιανικής, της ορθόδοξης πατρίδος μας. Και αυτό πράγμα είναι πολύ λυπηρό και μας λυπεί και εμάς ιδιαίτερα. Και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω πως πάντα η Εκκλησία δέχεται επιθέσεις και θα δέχεται μέχρι συντελείας των αιώνων. Γιατί πολλοί γίνονται όργανα του διαβόλου, ο οποίος διάβολος αντιστρατεύεται στο έργο της Εκκλησίας, το οποίο έργο της Εκκλησίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχιση του απολυτρωτικού έργου του Κυρίου, το λέμε έτσι απλά, και ευτυχώς που υπάρχει η Εκκλησία, δόξα τω Θεώ πρέπει να λέμε κάθε μέρα, γιατί εκτός Εκκλησίας ουδείς ο σωζόμενος. Υπάρχει Εκκλησία η οποία με τα μυστήρια σώζει τους ανθρώπους, τους βοηθάει να θεωθούν, να αγιαστούν. Τα είχαμε πει και την άλλη φορά νομίζω κάτι τέτοιες απλές σκέψεις. Λοιπόν, κάποιοι που γίνονται όργανα του διαβόλου νομίζουν ότι θα αποκαλύψουν μυστήρια αποκεκριμένα και θα αποδείξουν στους ανθρώπους μετά από 2.000 και πλέον χρόνια πίστη στον αληθινό Θεό, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, να αποδείξουν, εντό εισαγωγικών νομίζουν, ότι όλα αυτά είναι ένας μύθος και ότι είναι κατασκευάσματα των παπάδων. Και όπως λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος, σκληρός προς κέντρα λακτίζειν, χτυπούν δηλαδή, κλωτσούν πάνω σε καρφιά αυτοί οι άνθρωποι και αποτυγχάνουν παταγωδώς. Γιατί πώς φαίνεται η αποτυχία τους? Πώς αντί να επηρεάζουν τους ανθρώπους, να μην πηγαίνουν στην Εκκλησία, να μην πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα, να μην δέχονται το Άγιο Φως, γιατί έγινε λόγος και για το Άγιο Φως, λες και ο Θεός δεν μπορεί να ανάψει όχι ένα φως, αφού όλο τον κόσμο τον φωτίζει με τον ήλιο και με όλα αυτά που έχει δημιουργήσει, λες και ο Θεός ο Παντοδύναμος δεν μπορεί να ανάψει ένα κεράκι ή ένα καντήλι ή ας πούμε οτιδήποτε άλλο. Παρόλα αυτά οι άνθρωποι να κατακλείζουν τόσο τα Ιεροσόλυμα και τους, άλλο τόσο τους ναούς εδώ στην Ορθόδοξη Ελλάδα, και αυτό είναι η απόδειξη της αληθείας την οποία αιώνες τώρα οι άνθρωποι της Εκκλησίας έχουν μέσα στην καρδιά τους, και η αλήθεια αυτή είναι μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μάλιστα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό τα όσα λέτε, ότι είδαμε φέτος πάρα πολλούς πιστούς να κατακλείζουν τους ιερούς ναούς. Και ιδιαίτερα νέους, θα έλεγα. Και ιδιαίτερα έτσι νέους. Έχω ακούσει από ιερείς απ' έξω από τον κόσμο και το βλέπουμε και βέβαια και στο Άγιον Όρος εμείς. Διότι όπως ξέρετε, συνεχώς αυξάνεται η προσέλευση των προσκυνητών, όχι μόνο των τουριστών, θα λέγαμε, οι οποίοι και αυτοί πολλές φορές επηρεάζονται και βαπτίζονται κιόλας. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις και εμείς στο κελί μας βαπτίσαμε. Και Αλβανό βαπτίσαμε και Αυστριακό παπικό βαπτίσαμε και Ρώσο αβάπτιστο, δημοσιογράφο μάλιστα, σπουδαίο παιδί, βαπτίσαμε με τη βοήθεια του Θεού βέβαια, αλλά στα μοναστήρια πολλούς τους έχουν βαπτίσει. Και όλοι αυτοί κατακλείζουν και το Άγιον Όρος. Γιατί δεν επηρεάζονται με όσα λένε αυτοί οι άθεοι, οι οποίοι κακό περισσότερο στον εαυτό τους κάνουν. Και ενδεχομένως σε μερικούς αδύνατους ανθρώπους, οι οποίοι νομίζουν ότι η πίστη μας εξαρτάται από όσα λέει ο ένας και ο άλλος, ή και ακόμη εξαρτάται από το τι κάνει ο κάθε παπάς ή ο ένας δεσπότης κτλ. Η πίστη μας δεν εξαρτάται από αυτά τα πράγματα. Η πίστη είναι μία, είναι αληθινή και ο καθένας θα κριθεί με τα έργα του και το πώς είναι τοποθετημένος απέναντι σε αυτή την πίστη, την αληθινή. Πιστεύετε ότι η πιο ευαίσθητη τάξη για να βληθεί, εντός εισαγωγικών η λέξη βληθεί, από τέτοιου είδους κηρύγματα είναι οι νέοι? Νομίζω οι νέοι είναι αρκετά έξυπνοι σήμερα και καταλαβαίνουν το ψέμα
και κατανοούν και την αλήθεια. Μπορούν και μόνοι. Γιατί γνωρίζετε πολλούς νέους που έρχονται και στο Άγιον Όρος. Γνωρίζουμε πράγματι πολλούς νέους και που έρχονται στο Άγιον Όρος, αλλά και απ' έξω στον κόσμο, που τυχαίνει έτσι να βοηθήσουμε στο έργο των κατατόπους Μετροπόλων, σαν πνευματικοί, σαν εξομολόγοι, που πηγαίνουν, μας καλούν καμιά φορά. Βλέπει κανείς ότι οι νέοι δεν επηρεάζονται τόσο από αυτά που ακούνε εναντίον της Εκκλησίας, όσο από την προσωπική τους ζωή, από την αμαρτία. Αυτό τους κάνει, θα έλεγα, αθέους. Αλλά κάποια στιγμή, μετά από πολλά κτυπήματα, τους βλέπεις και εκείνοι στρέφονται στην Εκκλησία, γιατί μόνο εκεί μπορούν να βρουν παρηγορία και έλεος και χάρες. Ειδικά για τους νέους, λοιπόν, το μήνυμα ποιο είναι, Γέροντα? Το μήνυμα στους νέους είναι, και προς όλους βασικά, αλλά ιδιαίτερα στους νέους, γιατί είναι βέβαιο ότι πήραν μαθήματα πίστεως και ευσεβίας, είτε από τους γονείς τους, είτε από τα σχολεία. Βέβαια τώρα ακούγονται άλλα πράγματα από τα σχολεία, γιατί και ήρθε μάλλον η εποχή να επαληθεύσει η προφητεία του Αγίου Κοσμά. Θα βγουν, λέει, από τα σχολεία πράγματα που δεν τα χωράει ο νου σας. Θα έλεγα, λοιπόν, αυτά που πήραν να τα κρατήσουν. Δηλαδή, ως κόρη οφθαλμού να κρατήσουν την ορθόδοξη πίστη και να προσπαθήσουν όσο μπορούν να τηρούν τις εντολές του Θεού. Γιατί όλοι μας, βέβαια, είναι καθήκον μας να το κάνουμε αυτό, αλλά ιδιαίτερα οι νέοι, και να προσέρχονται, να μην διστάζουν να προσέρχονται στην Εκκλησία για να μεταμορφωθούν και εκείνοι, γιατί μόνο η Εκκλησία έχει την ικανότητα να μπορεί να μεταμορφώνει τους ανθρώπους στο καλύτερο και στο αγιότερο. Μάλιστα. Έχετε ζήσει πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος, συνολικά? Είμαι στο Άγιον Όρος από το 1980. Όμως πριν είχα γίνει μοναχός και έζησα 7-8 περισσότερα χρόνια, 9 χρόνια, σε μοναστήρι έξω στην Ελλάδα, στη Μονή Προυσού. Εκεί έγινα μοναχός. Μάλιστα. Και όλη η συνοδεία μας ήρθε στο Άγιον Όρος. Πολλά χρόνια, λοιπόν, και σε όλο αυτό το διάστημα, πατέρα Αντίπα, έχετε γνωρίσει σίγουρα άγιους γεροντάδες, ανθρώπους πολύ σημαντικούς για την Ορθοδοξία, για τους οποίους μιλάει ο κόσμος. Θα θέλετε να αναφερθείτε σε κάποια πρόσωπα από αυτά που γνωρίζετε στο Όρος, αλλά και εκτός Όρους? Ευχαρίστως να αναφερθώ, γιατί πραγματικά δοξάζω το Θεό και εγώ που γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους, και έχει μεγάλη σημασία στη ζωή μας να συναντήσουμε τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι ζουν το Ευαγγέλιο, δεν το γνωρίζουν μόνο, αλλά το ζουν στη ζωή τους, έχουν προσωπική εμπειρία, και πραγματικά δοξάζω το Θεό και ευλογώ το όνομά του που αξιώθηκα να γνωρίσω μερικούς τέτοιους ανθρώπους, και εντός και εκτός του Αγίου Όρους. Θα έλεγα και λαϊκούς ακόμη, οι οποίοι έχουν αγιότητα. Μπορώ να μνημονεύσω με πολύ σεβασμό και, θα έλεγα, έτσι, ενθουσιασμό όταν ενθυμούμε, παίρνω και εγώ προσωπικά κουράγιο στον αγώνα μου όταν ενθυμούμε μερικές μορφές, όπως του γέροντος, ο πρώτος μου πνευματικός, σε μικρή ηλικία πήγε κοντά στον πατέρα Σίμωνα τον Αρβανίτη. Έχουν γραφεί ήδη αρκετά βιβλία, ήταν στα τελευταία χρόνια του τυφλός, αλλά ήταν τόσο φωτισμένος, εφώτιζε όλο το λεκανοπαίδιο της Αττικής εκείνα τα χρόνια. Εγώ πήγα κοντά του μετά το 1968-69, πρέπει να πήγα κοντά του, και πήγαινε πάρα πολλοί κόσμος από όλη την Αθήνα και εξομολογεί του εκεί. Είδα πολλά πράγματα κοντά του, θαυμαστά. Είχε όντως... αναφέρεται για τον καθένα ένα ξεχωριστό, θα λέγαμε, ένα από τα γνωμικά του ή μια, ναι, μικρή μερικά ιστορία που θα μας μερικά έκανε. Πρώτα απ' όλα να πω για το προορατικό χάρισμα, ναι, που είχε, και έβλεπε μερικά πράγματα. Παράδειγμα, όταν είμαι θαϊκή, τον έπαιρνε κάποιος τηλέφωνο, σήκωνε το τηλέφωνο και έλεγε το όνομά του. Έλα, λέγε Ιωάννη, έλεγε. Και δεν υπήρχε τότε, να πούμε, ούτε αναγνώριση κλίση. Όχι, κλίση, μα δεν έβλεπε, το τυφλός. Τυφλός, δεν έβλεπε. Μια φορά είπε στους μοναχούς να δείτε σήμερα, ήμουν τότε μαθητής της Ριζαρίου Σχολής, να δείτε σήμερα πόσα παιδιά θα φέρει ο Μανολάκης. Μανώλης το κοσμικό μου όνομα. Εκείνη τη μέρα πήγαμε 11 παιδιά. Τα παρακίνησα εγώ, δηλαδή, και πήγαμε. Και τόσα άλλα. Έλεγε μάλιστα και περί των εσχάτων, έλεγε, έρχεται η εποχή που θα ξεχωρίσει η ήρα από το σιτάρι. Τόνιζε πάρα πολύ την πίστη στο Θεό, την προσευχή, την νηστεία. Έδινε πολύ βαρύτητα στην νηστεία. Μιλούσε έτσι για την ταπείνωση που πρέπει να έχουμε,
Και μιλούσε πάρα πολύ όμορφα μάλιστα όταν έκανε κήρυγμα μέσα σε ένα μικρό κατανυχτικό ναίδριο που υπήρχε εκεί το Αγίου Παντελεήμονος, με πολύ ζήτημα, σαν προφήτης μιλούσε. Επίσης γνώρισα τον Όσιο Γέροντα, Φιλόθεο του Ζερβάκο, μια φορά τον γνώρισε, τον συναναστράφηκα όμως μαζί με άλλους μοναχούς σχεδόν μια εβδομάδα. Έτυχε και αγρυπνία όταν είχαμε πάει και εκείνος μας μίλησε πάρα πολύ ωραία. Σε εντυπωσίαζε η μορφή του. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός, σοβαρός. Παρά τα αυτά διέκρινες μέσα του μια γλυκύτητα στη μορφή του. Και αυτός μιλούσε έτσι με πολύ πόνο και αγάπη για τους ανθρώπους. Και έλεγε, ας το πούμε, ότι μάλλον ανησυχούσε για τα επερχόμενα χρόνια, κατά τα οποία, όπως έλεγε, ας πούμε, οι άνθρωποι σιγά σιγά θα ξεφύγουν από τις ορθόδοξες, από τις παραδόσεις μας, από την ορθόδοξη πίστη, και το βλέπουμε δυστυχώς στις ημέρες μας. Και μάλιστα ίσως το έλεγε αυτό περισσότερο και για τα νησιά που ζούσε εκείνο στην Πάρο, τα οποία νησιά και σήμερα, αν πάει κανείς, χαίρεται να βλέπει την πληθώρα των εκκλησιδίων και των ναών. Παρά τα αυτά όμως λυπάται με τον τουρισμό, ο οποίος έχει κάνει τόσο μεγάλο κακό, και εκείνοι οι ευσεβέστατοι, οι ευλαβέστατοι άνθρωποι έχουν αλωτριωθεί δυστυχώς σήμερα. Ναι. Γνώρισε επίσης και στο Άγιον Όρος τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος πράγματι, τουλάχιστον μέσα στη συνείδησή μου, είναι ένας Άγιος. Γιατί να μην είναι Άγιος? Πολλοί ίσως διαφωνούν, αλλά λέω, γιατί να μην είναι Άγιος? Ένας άνθρωπος της προσευχής και της νηστείας. Ένας άνθρωπος εξαϊλωμένος, με πολλά χαρίσματα, έκδηλα τα χαρίσματα σε όλο τον κόσμο, αλλά και μετά θάνατον. Θαυματουργοί λένε. Δεν τα διαδίδουν οι μοναχές, τα διαδίδει ο κόσμος που προσέρχεται στον τάφο του. Γνώρισε τον πατέρα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον ιερομόναχο. Σπουδαίος άνθρωπος. Άνθρωπος που έλαμπε ολόκληρος, δεν μπορούσε να κρύψει τη χάρη που είχε μέσα του. Σε ανύποπτο χρόνο μου προφήτευσε ότι θα γίνω διάκονος τη μία ημέρα και την άλλη μέρα πρεσβύτερος. Το οποίο και έγινε μετά από αρκετά χρόνια. Μου μιλούσε όταν πήγαινα κοντά του πάντα για την ιεροσύνη. Και εγώ έλεγα, τι μου τα λέγω, ήμουν ψάλτης, αφοσιωμένος στο αναλόγιο, και δεν είχα στο λογισμό μου και στη σκέψη μου κάτι τέτοιο. Άλλωστε η ιεροσύνη είναι θέμα ηγουμένου στα μοναστήρια. Δεν είναι θέμα του κάθε μοναχού που επιθυμεί να γίνει. Και πράγματι κάποια στιγμή ο ηγούμενος μου είπε να ετοιμαστείς με τον πρώτο αρχιερέα που θα έρθει να γίνεις διάκος και παπάς μαζί. Ό,τι μου είπε ο Παπα-Εφραίμ, θα γίνεις διάκος και παπάς μαζί. Και δεν απήντησα τότε στον ηγούμενο, θυμήθηκα, η σκέψη μου πήγε μέσα στον Παπα-Εφραίμ πραγματικά και συγκινήθηκα. Πώς το είπε πριν από τόσα χρόνια. Και τόσα άλλα. Μπορώ να το πω και επισήμως αυτή τη στιγμή. Έχω δώσει μερικές αναμνήσεις σε κάποιο αγιορείτη, σε κάποιο αγιορείτικο μοναστήριο, σε ένα βιβλίο που βγάλω, να τα βάλουν αυτά. Και στον υποδεκτικό του, τον πατέρα Ιωσήφ, έχω δώσει μερικές πληροφορίες. Μου είπε απερίφραυστα, πολλές φορές είδα το άκτιστο φως. Μάλιστα. Και πολλές φορές αισθάνθηκε την χάρη και την ευωδία Αγίων, και μου είπε μάλιστα, οι Άγιοι έχουν ο κάθε χορός των Αγίων, δηλαδή έχει την ευωδία του. Άλλη ευωδία έχουν οι Όσοι, άλλοι ομολογητές, όπως και τα μυστήρια της Εκκλησίας, το καθένα έχει την ευωδία του. Εμείς είμαστε άγευστοι από αυτά. Μα εστάγευστοι, ναι. Πραγματικά, και είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά για το άκτιστο φως, Γέροντα. Εν τούτης υπάρχουν και οι δύσπιστοι. Πολλοί όμως λένε ότι στο Άγιον Όρος υπάρχουν αρκετοί μοναχοί που το έχουν δει, που έχουν βιώσει αυτή την ιερή εμπειρία. Ναι. Και εγώ θα πω με τη λίγη πείρα που έχω, που εξομολογώ και στον κόσμο έξω, ότι όχι μόνο στο Άγιον Όρος, αλλά και απλοϊκοί, ταπεινοί άνθρωποι που δεν τους ξέρει κανείς, κοσμικοί, έχουν τέτοιες εμπειρίες. Εδώ έξω στον κόσμο, στην κοινωνία. Έχουν τέτοιες εμπειρίες. Το λέω προς ντροπή τουλάχιστον του εαυτού μου, που είμαι μοναχός και ερασοφόρος τόσα χρόνια και τέτοιες εμπειρίες δεν έχω. Ενώ αυτοί οι άνθρωποι έχουν τέτοιες εμπειρίες. Και στην Ελλάδα βρήκα τέτοιους ανθρώπους και στην Κύπρο. Έχω πάει πάρα πολλές φορές στην Κύπρο και υπάρχουν άνθρωποι με παραδοσιακή ευλάβεια, με πίστη φοβερή και προσευχή. Υπάρχουν άνθρωποι στην Κύπρο που προσεύχονται μέρα νύχτα. Ναι. Έχουν φτάσει σε μέτρα γιώτες. Ο Γέροντας Παΐσιος έλεγε 12 είναι που κρατούν την Κύπρο. Μάλιστα. Ναι. Επίσης γνώρισα τον πατέρα Πορφύριο. Πατέρας Πορφύριος. Οσιακή μορφή, άνθρωπος με πλήθος χαρισμάτων. Εδώ θα έλεγα περισσότερο, θα να τονίσω έτσι αυτό που έλεγε, μιλούσε με μια άνεση και μια χάρη, δεν ήθελε σε καμιά περίπτωση οι άνθρωποι που τον πλησίαζαν, αλλά και γενικότερα όσοι άκουγαν περί αυτού, να αισθάνονται, ας το πούμε, την πίεση των γεγονότων, των επερχομένων δεινών κτλ.
έλεγε χαρακτηριστικά, εγώ λέει, και ο ίδιος ο διάβολος να έρθει να μου βάλει 666 πάνω μου, δεν έχω καμιά φόβο, λέει, εγώ έχω το, άμα έχω τον Χριστό μέσα μου. Και ετώνιζε, έδινε τη μεγαλύτερη συνταγή, θα έλεγα, την πιο καλή συνταγή που ακούστηκε στον αιώνα και για όλες τις αρρώστιες, ιδιαίτερα για τις ψυχικές αρρώστιες που τυραννούν, για τις νευρώσεις που τυραννούν τους ανθρώπους σήμερα, πολλούς ανθρώπους, εκατομμύρια ανθρώπων. Έλεγε, ένα είναι το φάρμακο, η αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού. Αγάπη. Το πάνε είναι ο Χριστός, έλεγε. Λοιπόν, και εμείς ακούσαμε. Τα ψυχολογικά προβλήματα αυτά, δηλαδή για το άγχος, ναι, για το στρες. Έχουν γραφτεί τόσα πολλά βιβλία, μπορεί κανείς να τα βρει και να τα διαβάσει, αξίζουν τον κόπο, για το άγχος και για το στρες, όπως είπατε, το οποίο. Αν, δεν ξέρω αν πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Όχι. Επειδή έκανα μια σχετική ομιλία, αν είναι αμαρτία. Το ερώτημά μου, ο τίτλος της ομιλίας ήταν, είναι το άγχος αμαρτία. Και τελικά είπα, ανέφερα αυτή τη συνταγή που είπα του Γέροντος Πορφυρίου. Και είπε, όταν πίσω από το άγχος κρύβεται μια ένοχη συνείδηση, αμαρτίες που δεν έχουν εξομολογηθεί οι άνθρωποι, όταν κρύβεται μια αδικία, όταν κρύβεται το ψέμα, η υποκρισία, είτε εντός του ράσου είτε εκτός του ράσου, και σε λαϊκούς και σε μοναχούς και σε κληρικούς και σε κοσμικούς, όταν κρύβονται τέτοιες καταστάσεις και υπάρχει άγχος, τότε είναι αμαρτία. Έχουν προσωπική ευθύνη. Μάλιστα, είναι σημαντικό. Ο Γέροντας Πορφύριος, λοιπόν, μια θεϊκή μορφή. Μορφή ανεπανάληπτη. Βέβαια, μας άφησε έναν παρήγορο λόγο, είπε ότι θα έρθει κάποιος μετά από μένα που θα είναι ανώτερος, λέει κιόλας, και σε αυτόν θα ακολουθήσει και θα σας πει τι θα κάνετε. Ναι. Αυτός δεν ήρθε ακόμη. Δεν φαίνεται. Μάλιστα. Επίσης γνώρισα τον πατέρα Ευμένιο στην Κρήτη, ο οποίος όντως πρέπει να είναι πρικισμένος με το διορατικό χάρισμα. Και σε μένα είπε πολλά πράγματα τα οποία βγήκαν. Φωτισμένος άνθρωπος. Είναι γνωστός, νομίζω, και στο Πανελλήνιο, και τα τελευταία χρόνια είχε γίνει ένας πειρασμός κατά την ώρα της κηδείας του και έγινε γνωστό αυτό, αλλά ο άνθρωπος αυτός πραγματικά ήταν πολύ φωτισμένος. Αλλά και άλλοι, και μοναχές γνώρισα, ενάρετες, ευλαβέστατες, αγίες, γνώρισε μια γερόντισσα Ειρήνη στο Άργος, πολύ σπουδαία μοναχή. Γνώρισα και αυτή τη μοναχή, θα το πω τώρα, γιατί με πολύ θλίψη προχτές μάθαμε ότι στραγγαλίστηκε, αυτή η γερόντισσα Μακρίνα. Δύο μοναχές που θα τα ακούσατε, οι οποίες δεν ξέρω ποιοι, έκαναν αυτό το ανοσιούργημα. Η γερόντισσα Μακρίνα ήταν πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος, το λέω με πολύ συγκίνηση. Δεν ξέρω αν είχε όντως αυτά τα χαρίσματα που ο κόσμος έλεγε ότι είχε διορατικό και προορατικό χάρισμα. Ξέρω να πω ότι είχε πάρα πολύ αγάπη στον κόσμο. Πολλοί κόσμος ωφελεί το κοντά της. Και βέβαια, κανείς δεν ξέρει τα κρίματα του Θεού, πώς το επέτρεψε αυτό ο Θεός. Αυτή είναι σίγουρα ο σιωμάρτης με αυτό που υπέστη. Και άλλη μοναχή που ήταν μαζί της. Και είναι έτσι πραγματικά την ευχή της να έχουμε αυτής της γυναικός. Το λέω έτσι εις μνημόσυνόν της, ας πούμε, αυτή την ώρα. Σημαντικές μορφές, πατέρα Αντίπα. Το ερώτημα είναι, σήμερα υπάρχουν αντίστοιχες μορφές έξω, στον κόσμο και μέσα στους όρους. Θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, για τους αόρατους ασκητές που λένε στο Άγιον Όρος. Και πολλά γράφονται το τελευταίο διάστημα, ναι, για τους αόρατους ασκητές. Υπάρχουν. Γιατί ο Γέροντας Παΐσιος είχε πει ότι υπάρχουν και τους έχει δει εκείνη την περίοδο. Διαβεβαίωνε πράγματι ο πατήρ Παΐσιος ότι υπάρχουν Άγιοι και αόρατοι ασκητές. Μου το είπε αυτό και ο πατέρας Διονύσιος, δεν τον ανέφερε αυτόν, τον είχα 6 χρόνια πνευματικό, ήταν ο τελευταίος μεγάλος πνευματικός του Αγίου Όρους, ο Ρουμάνος Γέροντας Διονύσιος, ζούσε στην Κολιτσού. Έχουν έρθει και από εδώ Αλεξανδροπολίτες, τους είχα πάει εκεί και τον είχαν γνωρίσει. Και αυτός μου έλεγε ότι όντως υπάρχουν. Και προσωπικά δεν δυσπιστούσα ποτέ σε αυτή την παράδοση του Αγίου Όρους. Παράδοση είναι ότι υπήρχαν και υπάρχουν ασκητές οι οποίοι έχουν το χάρισμα από το Θεό να μην φαίνονται. Μπορεί να είναι και δίπλα μας, να μας προσπερνούν. Αλλά όπως μου είπε ένας απλοϊκός άνθρωπος, δεν μας αξίζει να βλέπουμε τους Αγίους. Γι' αυτό ο Θεός λέει τους έχει κρυμμένους και τους λέει καθίστε εκεί και θα έρθει η ώρα που θα σας φανερώσω. Λοιπόν, ίσως κάτι τέτοιο συμβαίνει, γιατί για να δεις τον Άγιο πρέπει να έχουμε και εμείς κάποια αγιότητα και κάποια καθαρότητα. Και ίσως και οι ίδιοι το ζητούν για να μπορούν να κάνουν τον αγώνα τους απερίσπαστοι. Λοιπόν, όχι πως δεν πίστευα, αλλά έλεγα πολλές φορές με το λογισμό μου, άραγε υπάρχουν αυτοί οι ασκητές, δηλαδή αν υπάρχουν αυτοί σημαίνει μεγάλοι Άγιοι. Έχουν φτάσει σε μεγάλα μέτρα τελειότητος. Και εμείς όλοι οι άλλοι να είμαστε τόσο χαμηλά πνευματικά, να μην υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση. Διότι μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχουν ενάρετοι άνθρωποι, υπάρχουν αγωνιστές, αλλά όσοι έπρεπε Άγιοι να υπάρχουν, δυστυχώς δεν υπάρχουν στις ημέρες μας. Ή και όπου υπάρχουν, ακούς και αντίθετα πράγματα. Βάζεις ένα ερωτηματικό.
Όχι πως δεν υπάρχουν, γιατί το Άγιο Πνεύμα υπάρχει στην Εκκλησία και υπάρχει για να βγάζει Αγίους, να το πούμε έτσι, ας πούμε. Λοιπόν, και μπορώ να πω αυτή τη στιγμή μόνο, έτσι, όσα μπορώ να πω, διότι προέρχονται από εξομολόγηση πνευματικού μου παιδιού, ο οποίος κατεβαίνοντας από τον Άθωνα έπεσε πάνω σε έναν διακονητή, ο οποίος τους πήγαινε κάποια τρόφιμα, παξιμάδια ή τέτοια. Έπεσε σχεδόν στα πόδια του, γιατί κατάλαβε ότι κάποιο, πού βρέθηκε αυτός από το πουθενά εδώ μέσα. Πάντως υπάρχει ο νόμος της σιωπής. Ναι, έπεσε στα πόδια του και τον παρακάλεσε να του πει γιατί, πού πάει, τι γίνεται. Και εκείνος, έτσι ας πούμε, ας το πούμε, λυπήθηκε ας πούμε το μοναχό τον δικό μου εκεί και του είπε ότι πόσοι, όχι δεν του είπε πού, του είπε πόσοι, του είπε ότι ο γέροντάς τους είναι υπέργυρος και ότι αυτοί μας κρατούν με τις προσευχές τους επιλέξει. Και του λέει, αυτό μην το πεις όμως σε κανέναν. Λέει, να το πω λέει στο γέροντά μου, στο πνευματικό μου. Λέει, πες το. Εγώ το λέω ειλικρινά, ίσως δεν έπαιρνε το πω, αλλά το λέω προς δόξαν Θεού και προς παρηγορία των ανθρώπων. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Τη Σαρακοστή με κάλεσε ένας Μητροπολίτης, εκλεκτός Μητροπολίτης και νέος μάλιστα στην Κρήτη, να τον βοηθήσω λίγο εκεί, να εξομολογήσω τον κόσμο. Όχι πως δεν έχει καλούς πνευματικούς, έχει και καλύτερους από εμάς. Και θέλω να το, ίσως παρένθεση να κάνουμε εδώ, γιατί υπάρχουν στον κόσμο κληρικοί, ενάρετοι, αγωνιστές που βοηθούν και σώζουν τους ανθρώπους και αναλώνονται πραγματικά και ξενυχτούν δεχόμενοι τις εξομολογήσεις των ανθρώπων. Εμείς απλά βοηθούμε όταν μας καλούν το έργο των Μητροπόλεων. Δεν κάνουμε δικό μας έργο, ούτε παράλληλο με το έργο της Εκκλησίας έξω. Είμαι μέσα στην Εκκλησία και με την ευλογία, για να σας πω και εδώ που ήρθα σήμερα, πήρα τηλέφωνο. Μα όχι τηλέφωνο μόνο, αλλά τον συνάντησα έστω και για λίγο τον Μητροπολίτη σας και πήρα την ευλογία του για να έρθω εδώ, διότι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μέσα στην Εκκλησία πάντα ευσχημόνωση και κατά τάξη να γίνονται. Και η τάξη να παίρνουμε την ευλογία του, των κατατόπου αρχιερέων. Μάλιστα. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι δίνουν ένα ξεχωριστό αγώνα όσοι είναι. Δηλαδή οι πειρασμοί είναι περισσότεροι εκτός των Αγίου Όρους. Άλλους πειρασμούς έχουμε εκεί. Παντού υπάρχουν πειρασμοί και ο διάβολος δεν κάθεται, όλος μας θέλει να μας ρίξει. Είτε στην αμαρτία είτε στην απόγνωση. Αν δεν κερδίσει να μας ρίξει μες στην αμαρτία, θα κοιτάει να μας ρίξει τον εγωισμό και στην υπερηφάνεια. Αν μας ρίξει πάλι, δεν μπορέσει εκεί, κοιτάει να μας ρίξει την απόγνωση. Έχει ποικιλία. Το έχει δει ο Άγιος Μακάριος, ένας ασκητής, είχε λέει είδε το διάβολο να κουβαλάει ένα σωρό τενεκεδάκια και μέσα στα τενεκεδάκια έχει διάφορα πάθη. Και ανάλογα έδινε στον καθένα, μοναχό, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του, τη ροπή του προς την αμαρτία ή αποπτώσεις ενδεχομένως, που έκλεινε περισσότερο ο λογισμός του, αυτό που νόμιζε ότι ήταν. Ναι. Λοιπόν, με κάλεσε αυτός ο Μητροπολίτης, βοήθησε λιγάκι εκεί στο έργο του. Προσήλθε ένας, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο τώρα. Βεβαίως έχουμε χρόνο. Προσήλθε ένας νεαρός εκεί στην εξομολόγηση, ένα εξαίρετο παιδί, παντρεμένο παιδί, το οποίο μου λέει κάποια στιγμή, ενώ ζει. Είδα και τον αγώνα τον προσωπικό του παιδιού αυτό, ενώ ζούμε στην πόλη και έχει και ξενοδοχείο μάλιστα μέσα σε μια τουριστική πόλη και όμως είναι σαν να μην υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Προσευχή και ο νους του συνέχεια στο Θεό και στα θεϊκά πράγματα. Μου λέγει, μπορείτε να έρθετε να εξομολογήσετε μια κατάκητη, σχεδόν κατάκητη γιαγιά. Λέω ευχαρίστως. Πήγαμε λοιπόν και βλέπω μια γερόντισσα καθιστή στο κρεβάτι της με ένα κουμποσκινάκι στο χέρι και με έναν σταυρό, είχε εκεί στο μαξιλάρι της και τον κράτησε και στο χέρι της μετά. Αρχαίο σταυρό, ξυλόγλυπτο. Έλαμπε ολόκληρη. Λέω, ο γιαγιά που τον βρήκε στο σταυρό αυτόν τον παλαιό. Μου λέει, είναι του πεθερού μου, ο οποίος ήταν ιερεύς και είχε προορατικό χάρισμα. Εγώ μόλις μου είπε έτσι, χρησιμοποιώντας εκφράσεις εκκλησιαστικές, πήγε ο νους μου ότι αυτή η γυναίκα κάτι ζει. Φαινόταν βέβαια και από τη μορφή της. Τέλος πάντων, εξομολογήθηκε, βέβαια, εντάξει, τι να πει μια αγία γυναίκα, αλλά μου έκανε εντύπωση πώς εξομολογήθηκε. Επίσης, μια αμεσότητα επικοινωνίας με τον Θεό. Λες και τον έβλεπε και τον άκουγε. Όπως μιλάμε και βλέπω εσένα, Δημήτρη, αυτή έβλεπε τον Χριστό, ας πούμε. Δηλαδή, τόσο έντονα αισθανόταν την παρουσία του και μου λέει, σε ευχαριστώ, Κύριε. Ξέρω εγώ, σαν να τον έβλεπε δηλαδή. Και αφού είπε τι είπε, της λέγω, εδώ που είσαι και κάθεσαι και προσεύχεσαι, έχεις δει κάτι. Είδες κανέναν Άγιο, ξέρω εγώ, την Παναγία μας, ξέρω κάτι. Αυτή χαμογέλασε. Μου λέει, πιστεύεις ότι υπάρχουν Άγιοι σήμερα? Λέω, το πιστεύω. Λέει, πού πιστεύεις ότι υπάρχουν? Λέω, έχω ακούσει, λέω, ότι υπάρχουν οι αόρατοι ασκητές στο Άγιον Όρος. Μου φαίνεται ότι και μέσα στον κόσμο κάποιοι θα είναι κρυμμένοι που υπάρχουν. Μου λέγει, οι αόρατοι ασκητές στο Άγιον Όρος υπάρχουν. Και αόρατοι ασκητές υπάρχουν και μέσα στην Αθήνα. Λέω, καλά, λέω, έχω ακούσει όμως ότι εδώ στην Κρήτη
Υπάρχουν, ξέρετε, στην Κρήτη έχει 3.000 λένε σπήλαια και ναι, πολλά φαράγγια. Βεβαίως. Ένα εξ αυτών λέγεται Αγιοφάραγγο. Είχε πάντοτε, όπως λένε, ασκητές. Και φανερούς και αφανείς. Και μου λέει αυτή, σας λέω ειλικρινά, με κατέλαβε ρίγος. Μου λέει αυτή, αυτοί που είναι στο Αγιοφάραγγο έρχονται εδώ. Το Αγιοφάραγγο είναι στην άλλη μεριά της Κρήτης. Μάλιστα. Έρχονται εδώ. Και μου είπε τα ονόματά τους. Λέω, πώς έρχονται εδώ. Μοναχικά ονόματα. Μπορώ και να τα πω αν θέλετε. Δεν μου είπε να μην τα πω. Γερβάσιος, Καλίνικος, Ζωσιμάς, Ανδρόνικος, Πατάπιος και Πατρίκιος. Και αυτοί λειτουργούν καθημερινά και ζουν με τη Θεία Λειτουργία και προσεύχονται συνεχώς για όλο τον κόσμο. Διότι πρόκειται να επέλθουν κάποια δεινά. Δεν θα ήθελα να τα πω όμως, γιατί πολλοί κόσμοι θα ανησυχήσουν. Για τον κόσμο, ναι. Και αυτά που λέω, το λέω μια επιφύλαξη. Μια απλή γυναίκα είναι, μια αυτή. Όποιος θέλει τα δέχεται. Βέβαια, δεν είναι δόγμα πίστεως. Όποιος θέλει τα απορρίπτει. Μου είπε, γιατί και πολλοί κόσμοι θα ανησυχεί, ακούγονται και για σεισμούς και τέτοια. Μου είπε κάτι σχετικό, μου είπε σε ποιες περιοχές θα γίνουν, δεν θα πω όμως. Πάντως στη δικιά μας περιοχή δεν θα γίνουν. Όχι, δεν είπε για εδώ. Μου είπε, η Θράκη δεν θα υποστεί, το λέω εγώ, δεν είμαι προφήτης, δεν θα υποστεί πολλά δεινά, έτσι πιστεύω προσωπικά, διότι υφίσταται την αδικία των λαών και ενώ κάποτε ήταν η καρδιά του γένους μας, με πρωτεύουσα την Βασιλίδα των Πόλεων, μια πρωτεύουσα στην οποία βασίλευε ο Σταυρός και ο Χριστός και η Παναγία μας, να το πω έτσι απλά, σήμερα είναι μια ακριτική και ίσως κάποια μια υποβαθμισμένη και περιφρονημένη περιοχή. Τα ακούω και εσείς ίδιοι τα λέτε και εμείς με πολύ πόνο και είχα διαβάσει και ένα σχετικό βιβλίο του προηγουμένου Μητροπολίτου σχετικό με αυτό που λέω και νομίζω ότι της φτάνει αυτή η αδικία που υφίσταται. Παρά τα αυτό όμως στέκεται και θα στέκεται, γιατί εδώ και εδώ έχει ανθρώπους Αγίους, ανθρώπους που αγαπούν το Θεό, που φοβούνται το Θεό, που πιστεύουν στον αληθινό Θεό και νομίζω ότι αυτή η πόλης θα μείνει και θα διατηρηθεί, γιατί είναι η πρώτη πόλης, φωτισμένη πόλης, είναι η πύλη της Ευρώπης από το σκότος του Ισλάμ. Οι συνάνθρωποι μας αυτοί που ασπάζονται αυτή την αυτή, όταν μιλούν περί του Αλλάχ, ο Αλλάχ είναι ο διάβολος. Δεν είναι ο αληθινός Θεός. Λοιπόν, να το ξέρουν αυτό. Λοιπόν, αυτή η πρώτη πώς πόλη. Πώς στοιχειοθετείτε όμως αυτό? Διότι ο αληθινός Θεός είναι ένας, ο Χριστός, ο τριεδικός Θεός. Μάλιστα. Λοιπόν, μια σαφή εικόνα και ιδέα περί Θεού έχουν όλοι οι λαοί, αλλά δεν είναι ο αληθινός Θεός. Λοιπόν, αυτή η πόλη είναι η πρώτη πόλη μετά την πρώτη μεγάλη πόλη που είναι πολιτισμένη, φωτισμένη. Και πρέπει να μείνει και θα μείνει, πιστεύω προσωπικά. Και εδώ έχει ανθρώπους που αγωνίζονται και από τον Μητροπολίτη μέχρι τον τελευταίο πιστό, νομίζω, όσοι αγωνίζονται, αγωνίζονται και κρατούν και θα κρατήσουν την πόλη αυτή και τη Θράκη ελεύθερη μέχρι ότου έρθουν τα τελευταία. Είπατε για τις θρησκείες. Το ερώτημα είναι και πολλές φορές, Γέροντα, τίθεται σε ερωτήσεις. Εμείς είμαστε κάποια εκατομμύρια κόσμος. Πιστεύουμε στον Χριστό. Αρκετά εκατομμύρια πιστεύουν στον Αλλάχ. Πάρα πολλά επίσης εκατομμύρια πιστεύουν στο Βούδα. Και σε άλλες, και υπάρχουν πάρα πολλές άλλες θρησκείες. Τι θα γίνει με όλους αυτούς? Κοιτάξτε, είναι εμείς ένα ερώτημα. Σεβόμεθα, ναι. Ναι. Σεβόμεθα το δικαίωμα του καθενός να πιστεύει ό,τι θέλει. Αυτό το σεβόμεθα. Δεν σεβόμαστε όμως αυτό που σέβεται. Διότι και η ειδωλολατρεία υπάρχει μέσα σε αυτά. Δεν λέμε τώρα επιμέρους για τα κάθε θρησκεία που είπατε, και η ειδωλολατρεία υπάρχει και ο δαιμονισμός υπάρχει και άλλα πολλά πράγματα υπάρχουν. Όχι, λοιπόν, αυτή είναι καταδικασμένη, ναι, δηλαδή. Όχι. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, ο φοβού, εν παντή έθνη, ο φοβούμενος στο Θεό, δεκτός αυτό εστί. Τώρα, τι έλεος θα κάνει ο Θεός στους καλούς ανθρώπους που είχαν αγάπη, που είχαν ελεημοσύνη, που τηρούσαν όσα τους έλεγε η συνείδησή τους ή και όσα καλά είχαν οι θρησκείες τους, το πώς θα τους δεχτεί ο Θεός, εμείς δεν το ξέρουμε. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι θα πάνε στα κατάβαθα της κολάσεως. Βέβαια, εκείνο που μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητος είναι ότι εκτός Εκκλησίας σωτηρία, θέωση και αγιασμός δεν υπάρχει. Λοιπόν, τώρα τι έλεος θα κάνει ο Θεός, είπαμε, το επαναλαμβάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, είναι θέμα, είναι ο Θεός γνωρίζει. Αλλά εμείς οφείλουμε να πιστεύουμε ότι μόνο μέσα στην Εκκλησία υπάρχει σωτηρία. Ένα άλλο θέμα, Γέροντα, που έχει τεθεί από πολλούς τηλεθεατές, έχει σχέση με μία αναφορά σας,
την οποία δεν εξηγήσατε στην προηγούμενη εκπομπή, δεν επιμείνατε, δεν ξέρω αν το κάνατε επιμελώς, εισκεμμένος ή όχι, περί των εσχάτων και των σημείων των καιρών. Πολλά ακούγονται τελευταία. Βλέπουμε ότι έρχονται πολλές προφητείες στην επικαιρότητα, στο προσκήνιο του Κοσμάτου Αιτωλού, του Γέροντος Παϊσίου και άλλων. Και τα όσα συμβαίνουν, πολλοί τα συνδυάζουν, υπάρχουν και σχετικά δημοσιεύματα, όπως πρόσφατα σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας, ότι κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Στο αμέσως δηλαδή προσεχές διάστημα. Περί των εσχάτων πρώτα απ' όλα μίλησε ο ίδιος ο Κύριος. Για τους εσχάτους καιρούς, βέβαια όσα είπε για τους εσχάτους καιρούς τα είπε για τις έσχατες, μαζί με τις έσχατες ημέρες της Ιερουσαλήμ. Αρκετά είπε, σημαντικά μάλλον θα έλεγα, όχι και αρκετά, αλλά σημαντικά όσα είπε ο Απόστολος Παύλος. Και στην προς Θεσσαλονικής Δευτέρα Επιστολή είπε, αλλά και στις δύο επιστολές της προς Τιμόθεων. Και είναι, νομίζω, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Απόστολος Παύλος αναφέρθηκε στα έσχατα στον Τιμόθεο, ο οποίος ήταν, μπορούσε και σε άλλες επιστολές να το κάνει ο Απόστολος Παύλος. Το έκανε στους προς Θεσσαλονικείς, γιατί κάποιοι έλεγαν ότι ήρθαν τα τελευταία μας, μην δουλεύετε, μην κάνετε τίποτα, τελείωσαν όλα. Υπήρχε λόγος ειδικός που το έκανε. Αναφέρθηκε δύο φορές και στις δύο επιστολές στον Τιμόθεο, νομίζω, προσωπικά έτσι το πιστεύω, εσκεμμένος ο Απόστολος Παύλος, διότι ο Τιμόθεος ή το επίσκοπος, ή το, ας το πούμε, η τοπική εκκλησία. Μια τοπική εκκλησία την οποία επίμενε και δεν απευθύνθηκε στον απλό κόσμο, απευθύνθηκε σε εκείνον. Mm. Που σημαίνει ότι η εκκλησία έχει το λόγο και για τα σημεία των καιρών και για τα έσχατα και τον Αντίχριστο, ο οποίος θα έρθει. Δεν είναι ψέμα αυτό, όλοι το γνωρίζουμε, θα έρθει κάποτε. Είναι πρόσωπο, θα είναι πρόσωπο, στο οποίο θα έχει πάνω του όλη την δύναμη του διαβόλου, κατά παραχώρηση Θεού. Τώρα το πότε θα έρθει δεν ξέρουμε. Κάποιοι ομιλούν και λένε ότι ο Αντίχριστος έχει γεννηθεί. Ναι, θα σας πω λίγο σε αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος εσκεμμένος το είπε στον Τιμόθεο, τα είπε αυτά, ότι στους εσχάτους καιρούς αποστήσονται στους εσχάτους καιρούς πολλοί θα φύγουν από την αληθινή πίστη και θα ακολουθούν διδασκαλίες δαιμονίων και πνεύμαση πλάνης και τα λοιπά, και ότι οι άνθρωποι στους εσχάτους καιρούς θα είναι άστοργοι, άσπονδοι, αχάριστοι, λίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι, γονεύσινα πυθείς. Είπε πάρα πολλά εκεί και είπε μάλιστα ότι θα είναι και θα έχουν μόρφωση ευσεβίας, την δε δύναμη αυτής ειρνημένη. Και από ό,τι φαίνεται αυτό το είπε για τους περισσότερο και μας πιάνει εμάς τους δασοφόρους, τους κληρικούς, αλλά το είπε και για τους ανθρώπους της Εκκλησίας βέβαια. Γιατί και το βλέπουμε αυτό στις ημέρες μας. Έχουμε όλοι μας μόρφωση ευσεβίας. Όχι όλοι μας, όσοι έχουν τέλος πάντων, αλλά την δύναμη αυτής της ευσεβίας την έχουμε ειρνημένη. Καμιά άλλη εποχή δεν είχε τόσο μορφωμένους κληρικούς και μοναχούς. Όμως Αγίους δεν έχουμε. Άρα την δύναμη της ευσεβίας την έχουμε ειρνημένη, γιατί χρειάζεται βία και αγώνας μεγάλος για να φτάσει κανείς σε τέτοια μέτρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτά περί των εσχάτων τα πιο ασφαλή και σίγουρα είναι όσα είπαν, όσα λέει το Ευαγγέλιο. Mm. Μίλησαν βέβαια όμως και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ανδρέας, ο Όσιος Ανδρέας, ο Διαχριστών Σαλός που έζησε στην Κωνσταντινούπολη, είπε πάρα πολλά και τα συνδύασε και με την Κωνσταντινούπολη. Πώς, πότε θα ελευθερωθεί και μετά αφού θα ελευθερωθεί και θα είναι πάλι στα χέρια των Ορθοδόξων και των φυσικών της ιδιοκτητών, τότε μετά από λίγα χρόνια θα έρθει ο Αντίχριστος. Μάλιστα. Κάποιοι λένε γι' αυτό ότι ίγγηκε η ώρα. Συμφωνείτε? Ναι. Θα ήθελα να πω λοιπόν πάλι και θα πω γι' αυτό ότι ίγγηκε, ίσως πλησιάζει η ώρα. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι προφητείες και από την Αγία Γραφή και από τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Τώρα όμως κυκλοφορούν διάφορες ερμηνείες, διάφορες απόψεις προσωπικές. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ επιφυλακτικός, ούτε τις δέχομαι ούτε τις απορρίπτω. Περιμένω τι θα πει η Εκκλησία, στην οποία ανήκουμε όλοι, έχει το λόγο εκείνη και θα το κάνει όταν χρειαστεί. Δεν είμαι θα εμείς φωτισμένοι. Άρα αυτό το διάστημα βιώνουμε αυθαίρετες ερμηνείες. Βέβαια. Και μάλιστα είναι λίγο, θα το έλεγα, ας μου επιτραπεί και ας επικραθούν κάποιοι. Είναι και λίγο ντροπή. Κάποιοι ως εξουσίαν έχοντες με αυθυντία να μιλάνε την τάδε χρονολογία θα έρθει το τέλος, την τάδε αυτή κτλ.
Και θα ήθελα να πω αυτή την ώρα, από όσα έχω διαβάσει και γνωρίζω, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα, να το πω έτσι, με το θέμα, αλλά ακούμε, διαβάζουμε, από μικρά παιδιά είμαι μέσα στην Εκκλησία με τη χάρη του Θεού. Θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά θα γίνουν. Γι' αυτό είστε βέβαιος? Είμαι βεβαιότατος. Διότι ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Και δε μέχρι κεραίας θα εκπληρωθούν όλα. Αλλά εάν υπάρχει μετάνοια, όλα αυτά πάνε παραπίσω. Δηλαδή τον χρόνο δεν ξέρουμε. Μπορεί πράγματι και σε μερικούς Αγίους ο Θεός να είπε ότι την τάδε του μηνός θα έρθει ο Αντίχριστος, θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Και όμως να μην γίνει. Λέει ψέματα ο Θεός? Δεν λέει ψέματα. Έχουμε το παράδειγμα της Νινεβή, της Νέας Υόρκης της εποχής εκείνης. Πολύ άνθρωπος, αλλά μέσα στην αμαρτία. Και στέλνει τον προφήτη Ιωνά, πήγε να του πει ότι τρεις ημέρες και η Νινεβή καταστραφήσεται. Σε τρεις μέρες θα καταστραφούν. Και δεν πήγε ο Ιωνάς, να μην επαναλαμβάνω την ιστορία, γιατί ήξερε ο Ιωνάς ως προφήτης, αν μετανοήσουν, ο Θεός θα τους συγχωρέσει και θα βγω εγώ ψεύτης, έλεγε. Και έφυγε. Η Σταρσίας τελικά έγινε αυτό που έγινε, μες στην κοιλία του κήτους, πήγε, κήρυξε μετάνοια, όχι μετάνοια, είπε αυτό που του είπε ο Θεός, σε τρεις μέρες θα καταστραφείτε. Και ο λόγος του Θεού λέει, άγγιξε τις καρδιές τους, από τον βασιλιά μέχρι τον τελευταίο. Και κηρύξανε νηστεία και μετάνοια, ακόμα και στα ζώα. Και δεν καταστράφηκε ο Νινεβή. Ναι, αλλά ο Θεός είπε, σε τρεις μέρες θα καταστραφεί. Και δεν καταστραφεί. Γιατί είδε τη μετάνοια. Άρα λοιπόν θα γίνουν όλα αυτά. Άρα υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει. Να αναστραφεί ή να καθυστερήσει. Βέβαια. Και προσωπικά έχω πει σε έτσι ομιλία, έτυχε σε κηρύγματα, ότι εμείς οι χριστιανοί θα επιταχύνουμε την έλευση του Αντιχρίστου. Όταν δεν τηρούμε το Ευαγγέλιο, όταν υπάρχει αυτή η γύμνια και η εσχρότης, διότι του είπε ο Άγιος Κοσμάς, πότε θα έρθει το τέλος, όταν δείτε τους γυμνούς στους δρόμους. Και είπε και κάτι άλλο, αφού θέλετε να πω για τον Άγιο Κοσμά και για τα. Μάλλον να τα ξεχωρίσουμε. Αυτά είναι περί των Ισχάτων, περί του Αντιχρίστου. Είπε επίσης ότι από ένα μεγάλο σεισμό θα καταλάβετε ότι φτάνει το τέλος του κόσμου. Μήπως είναι αυτός που έγινε? Ποιος μπορεί να το πει με τα βεβαιότητας? Μπορεί να γίνει ένας άλλος μεγαλύτερος. Δηλαδή για το τσουνάμι κάτω στην. Ναι, ναι. Είπε, υπάρχουν κάποιες προφητείες, ξέρετε, εγώ έχω μελετήσει πάρα πολύ τον Άγιο Κοσμά και υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία για τον Άγιο Κοσμά και αξίζει κάθε χριστιανική οικογένεια να τα έχει. Γιατί ήταν όντως προφήτης. Φωτισμένος άνθρωπος, μεγάλος Άγιος. Και το ελληνικό έθνος το οφείλει πάρα πολύ. Έπρεπε σε κάθε πόλη να υπάρχει μια προτομή και μια εκκλησία του Άγιο Κοσμά. Όχι του Κοσμάτου Ετωλού, του ιερομονάχου Κοσμάτου Ετωλού, του Αγιορείτου, του ιερομάρτυρος. Λοιπόν, γιατί δεν πήγε, τον πλήρωνε κανένα σαν καθηγητή, σαν δάσκαλο να μιλήσει. Νηστικός και πεινασμένος έφυγε από το Άγιον Όρος κατόπιν πληροφορίας του Θεού και αλώνησε όλη την Ελλάδα. Και αν δεν ήταν αυτό, σήμερα δεν χτυπούσε η καμπάνα. Θα κοιμάτιζε η Μισέλληνος και θα ακούγαμε τη φωνή του Μουεζίνη, ας πούμε, στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Λοιπόν, και είπε. Έχω διαβάσει λοιπόν προφητείες που δεν υπάρχουν σε βιβλία, έχω σε φυλάδια που προέρχονται και από τη Βόρεια Ήπειρο. Έχει ενδιαφέρον. Είπε, όταν ξαναγίνει η Εγνατία οδός, θα γίνει ο μεγάλος πόλεμος. Το 2008 τελειώνει η Εγνατία. Γι' αυτό σας είπα και εγώ ότι θα ξεκινήσουν πλέον, λέει, ημερομηνίες, ναι, σε διάφορα περιοδικά τα ελληνικά. Τα στρατεύματα, λέει, της Ευρώπης, η κεφαλή των στρατευμάτων θα είναι στην πόλη και η ουρά στην Αυλώνα. Και όταν θα ξεκινήσει ο ελληνικός στρατός, στα μισά του δρόμου θα έρθει το μαντάτο ότι πήραμε την πόλη, θα μας τη δώσουν. Τα οποία τα λέει πάρα πολύ όμορφο ο πατήρ Παΐσιος και από δικό του φωτισμό, αλλά και εκείνος είχε μελετήσει καλά τον Άγιο Κοσμά, και τα οποία τα λέει. Θα έλεγα όμως ότι ίσως δεν πρέπει να τα λέμε αυτά, και δημοσίως μάλιστα. Γιατί πολλοί κόσμοι τα παρερμηνεύει. Αυτό ακριβώς θέλω να διαχωρίσουμε σε αυτό το σημείο. Να μην υπάρχουν παρερμηνίες, γέροντα. Ναι. Μην φτάνουμε δηλαδή σε άλλα έσχατα, ναι, και σε παρερμηνίες που μπορούν να οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις και ίσως σε διάφορες άλλες, θα λέγαμε, καταστάσεις που σαφώς όχι μόνο θα δημιουργήσουν πρόβλημα, αλλά μπορεί και κάποιοι να τις εκμεταλλευτούν δεόντως. Ναι. Έλεγε ότι οι γείτονές μας δίπλα εδώ τα κόλληβα τα έχουν μέσα στα ζωνάρια τους. Αυτό το λέει ο πατέρας Παΐσιος. Ναι, και ξέρετε ότι έστειλαν ανθρώπους. Γιατί και αυτοί είναι θρησκόληπτοι, ξέρω εγώ τι είναι. Έστειλαν ανθρώπους δικούς τους και πήγαν και τον ρωτήσαν προσωπικά. Ναι, λέει, από εκεί ανθρώπους. Και τους είπε, μάλιστα, αλήθεια είναι. Λέει. Ότι φτάνει το τέλος σας. Βέβαια και δείχνουν πολλά σημεία ότι πάνε για διαμελισμό. Λοιπόν, αυτό δεν είναι το κύριο Παΐσιος, τα λένε και άλλοι λαοί και που μελετούν και βλέπουν τι πρόκειται να γίνει και, ή μάλλον προβλέπουν και προετοιμάζουν τι πρόκειται να γίνει. Εσείς είχατε καμία ομιλία με τον Γέροντα Παΐσιο πάνω σε αυτά τα που συζητούμε σήμερα? Όχι, προσωπικά μπορώ να πω δεν είπα, δεν τον άκουσα εγώ να λέει τέτοια πράγματα, βέβαια τα είπε σε πολλούς ανθρώπους. Έχουν γραφεί σε διάφορα εκείνο βιβλία. Εκείνο που ξέρω, ναι, είναι ότι ο πατήρ Παΐσιος αγαπούσε πολύ την Ελλάδα. Ήταν πέρα από Άγιος και μεγάλος πατριώτης. Σωστά όμως τοποθετημένος. Δεν περιφρούνσε κανέναν. Έζησε,
έζησε, δεν έζησε, αλλά άκουσε τις θηριωδίες των γειτόνων που τις βαπτίζουμε συνωστισμό, τις έζησε από τους δικούς του συγγενείς ανθρώπους και εκείνος έχασε και δικοί του συγγενείς εσφάγησαν και κατακρεουργήθηκαν και τα γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Δεν το έκανε όμως από αντίδραση για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά άλλωστε εργάστηκε και εδώ στους πομάκους της Θράκης να τους επαναφέρει στην Ορθόδοξη πίστη. Λοιπόν, και όλα αυτά τα είπε από φωτισμό πραγματικά. Μάλιστα. Τελικά έφτασε το τέλος. Λοιπόν, εδώ είναι το ερώτημα τώρα, αν έφτασε το τέλος. Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Κανείς δεν γνωρίζει. Είναι ερώτημα τηλεθεατών. Ναι, είναι ερώτημα τηλεθεατών. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, ουδής γνωρίζει. Είμαι ο πατήρ ουράνιος, ούτε στον ιό δεν έχει αποκαλύψει. Είναι μυστικό του Θεού. Αυτό είναι μυστικό του Θεού. Πότε θα έρθει το τέλος? Εκείνο που έχει σημασία είναι, και αυτό θέλει ο Θεός από εμάς, αυτό μου είπε και αυτή η γερόντισσα στην Κρήτη. Ο Θεός δεν εξετάζει τέτοια πράγματα που ασχολούμαι εδώ εμείς οι άνθρωποι. Τη ρώτησα εγώ και για ημερολόγια, τη ρώτησα και για αυτά που. Την οικουμενική κίνηση, αυτά που γίνονται και λέγονται. Ο Θεός δεν ασχολείται με αυτά. Ένα θέλει ο Θεός από εσάς, λέει, από εμάς. Να τηρούμε το θέλημα του ουρανίου πατρός. Αυτό θέλει. Λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι αν ήρθε το τέλος. Το ζήτημα είναι πόσο εμείς είμαστε έτοιμοι, αν έρχεται το τέλος, να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Και θα πω αυτό που μου είπε ένας σύγχρονος γέροντας Αγιορείτης, είμαστε στη στροφή προς το τέλος, μου λέει. Λοιπόν, οι ενδείξεις είναι ότι πράγματι είμαστε προς το τέλος. Διότι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, να μην ανοίξει τώρα το Ευαγγέλιο, το είπε έτσι απλά. Αποστήσονται την αίσθηση της πίστεως, δεν εννοεί τους αθέους και τους εκτός της Εκκλησίας, εννοεί αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία. Θα φύγουν, λέει, θα αφήσουν την αληθινή πίστη και θα ακολουθούν άλλες διδασκαλίες και έχουμε νεοπαγανισμό, νεοειδωλατρία. Αυτή η πολέμη της Εκκλησίας, όλοι αυτοί τι είναι? Ξεφύγαν από την αληθινή πίστη. Άρα υπάρχει πνευματική κρίση, λοιπόν, αυτή την ώρα. Όταν οι άνθρωποι, ναι, θα έχουν αυτό που είπα. Την μόρφωση ευσεβίας, τη δύναμη ειρηνημένη, δεν είναι σημείο των καιρών, δεν υπάρχουν άγιοι. Και αυτοί που υπάρχουν, είπαμε, τους κρύβει ο Θεός, κρύβονται. Δεν φαίνονται, δεν ακούγονται. Και όλοι ψάχνουμε να βρούμε έναν Άγιο να ανατρέξουμε κάτω μας σπίτι, θα γίνει. Ακριβώς. Και αυτό νομίζω έχει ενισχύσει και δυνάμωσε, θα λέγαμε, την πίστη όμως κάποιων ανθρώπων. Ναι. Εξαιτίας του ότι υπήρχαν κάποιοι Άγιοι γέροντες όπως ο πατήρ Παΐσιος, ναι, ο πατέρας Πορφύριος, ναι, και άλλοι πολλοί. Μπορούσαν, είχαν το χάρισμα αυτό το διαιρετικό και ο κόσμος πήγαινε για να μάθει τα μελούμενα. Ναι, ναι. Και αυτό δυνάμωνε παράλληλα όμως και την πίστη αυτών των ανθρώπων. Ναι, πήγαινε, βέβαια, να το πούμε εδώ πέρα, ίσως είναι και λίγο σφάλμα να πλησιάζουμε Αγίους ανθρώπους μόνο για τα μελούμενα. Δεν είναι μέντιουμ οι Άγιοι, ούτε μελλοντολόγοι. Όρος αστείος που τον ακούει κανείς, μελλοντολόγος. Λοιπόν, οι ίδιοι δεν ξέρουν για τον εαυτό τους μετά από ένα λεπτό τι θα συμβεί, ξέρουν τι θα συμβεί στον άλλον άνθρωπο. Θα έλεγα λοιπόν ότι όλοι αυτοί δεν πρέπει να πλησιάζουμε τους Αγίους μόνο γι' αυτό. Είναι και αυτό ένα θέμα σοβαρό. Αλλά είπαμε θα το αντιμετωπίσει η Εκκλησία και το θέμα του Αντιχρίστου δεν το αντιμετωπίζει μόνο ο καθένας προσωπικά. Εγώ προσωπικά το λέω και στον εαυτό μου και προς όλους ότι εάν δεν θωρακιστούμε με πίστη ακράδαντη σε όσα λέει η Εκκλησία, σε όσα μας είπε ο Χριστός μας, στον Τριαδικό Θεό με πίστη, στον Χριστό, στην Εκκλησία, εάν δεν μετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας, εάν δεν καλλιεργούμε το φόβο του Θεού, αν δεν καλλιεργούμε την ταπείνωση, γιατί σήμερα μεγαλώνουν τα παιδάκια από τα γενοφάσκια τους, τα έλεγα με υπερηφάνεια και εγωισμό, τα ξέρουν όλα. Είναι ο τρόπος που μεγαλώνουν και με την τηλεόραση και με χίλιους άλλους τρόπους τώρα, την πληροφορική που έχουν την πρόσβαση και τα παιδάκια του δημοτικού, να νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, ξέρουν τα πάντα και μεγαλώνουν με την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Ο οποίος εγωισμός γίνεται εν πολύ και αιτία διαζυγίων. Ψάχνουν άνθρωποι γιατί χωρίζουν. Αφού έχουν εγωισμό, δεν δέχεται ένα στην κουβέντα του αλουνού. Το θυμό του αλουνού δεν τον υπομένει. Λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν πρέπει να έχουμε, να ετοιμαζόμαστε και με όλα αυτά που είπα, αλλά και ιδιαιτέρως με ένα άλλο πράγμα, με την αγάπη. Μάλιστα. Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος λέει στα συγγράμματά του ότι αν δεν έχεις αγάπη, δεν μπορείς να φτάσεις ούτε στο μαρτύριο. Θα συγκαταλείψει η χάρη του Θεού. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα. Πολλοί έφτασαν μέχρι εκεί να ομολογήσουν τον Χριστό, αλλά δεν είχαν αγάπη στην καρδιά τους και τους άφησε η χάρη του Θεού και εγκατέλειψε. Πρόδωσαν τον Χριστό την τελευταία στιγμή. Θα έρθει ο Αντίχριστος, θα έρθει. Πόσο είμαι θα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, τους πειρασμούς και τα βασανιστήρια που θα επιφέρει, όχι στους δικούς του, όχι στους αθέους, όχι στους σατανιστές, στους Ορθοδόξους Χριστιανούς, στους πιστούς Χριστιανούς. Ακόμα ενδεχομένως και σε ανθρώπους άλλους, σε άλλες θρησκείες που ίσως έχουν μια αρετή και έναν αγώνα που είπαμε πριν, ας πούμε, που δεν θα δεχτούν την κυριαρχία του. Λοιπόν,
πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά όταν δεν καλλιεργούμε, και να το ξέρουμε αυτό. Ας πούμε ότι το ξέρουμε ότι θα γίνει μια χρονολογία, ότι θα έρθει ο Αντίχριστος. Νομίζετε ότι θα πέσουμε με τα μούτρα στον αγώνα το πνευματικό, θα πούμε έχουμε καιρό ακόμα. Μάλιστα. Θα έρθει το 2012 που είπε ένας μοναχός, πολύ αστείο δηλαδή, γελάει ο κόσμος. Δεν ξέρω πότε το είπε, το άκουσα ότι το διαβάζω τέτοια βιβλία. Θα έρθει το 2012, μόλις αρχίσει, τελειώνει το 2011, θα τρέξουμε να εξομολογηθούμε, να μετανοήσουμε. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό ο Θεός δεν αποκαλύπτει. Είναι μυστικό του Θεού το πότε θα έρθουν αυτά. Μα είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε και βέβαια δεν κινδυνολογούμε και αυτό πρέπει να το πούμε. Έτσι. Απλώς προσεγγίζετε τα πράγματα σύμφωνα με τις μαρτυρίες αλλά και με το λόγο της Εκκλησίας, καθώς επίσης και με τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή την ώρα. Όλα όμως, όπως είπατε, μπορούν να αναστραφούν, να κερδίσουν όταν χρόνο μετάνοια. Όταν υπάρχει μετάνοια. Ένα σημαντικό είναι, πάνω σε αυτά που συζητούμε, ότι το λάθος, θεωρώ, είναι ότι θυμόμαστε τον Χριστό και τον Θεό μόνο όταν μας συμβεί κάτι κακό. Χάσουμε ένα αγαπημένο πρόσωπο, κινδυνεύσουμε εμείς οι ίδιοι, αρρωστήσει κάποιος δικός μας και τότε ξαφνικά όλοι γίνονται άνθρωποι της Εκκλησίας. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Υπάρχει ανθρώπινη αδυναμία, υπάρχει ανθρώπινη αμέλεια και ενώ θα έπρεπε να ακολουθούμε τον Χριστό με ενθουσιασμό, πετώντας θα έλεγα όλοι μας, τον ακολουθούμε σερνάμενοι κοντά του όταν μας παραμαζέψουν οι θλίψεις και οι ασθένειες και οι πειρασμοί και οι δυσκολίες. Παρά τα αυτά, επειδή ο Χριστός είναι ο Θεός, είναι αγάπη, μας δέχεται όλους και μας το συγχωρεί το ότι στις χαρές μας δεν λέγαμε δόξα σε ο Θεός και λέμε μόνο στις θλίψεις μας Κύριε ελέησον. Λοιπόν, δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει τον Χριστό να τον ακολουθούμε από αγάπη και όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος πολύ ωραία, από φιλότιμο. Και ακόμα να μας πει, λέει, ότι γέμισε ο παράδεισος, δεν προλαβαίνετε, δεν χωράει άλλος. Θα πρέπει από αγάπη προς τον Χριστό να του πούμε, αν δεν μας το έλεγες νωρίτερα, πολλοί θα τρέξουν να γλεντήσουν. Αν εμείς οι καλόγυρες, ας πούμε. Αλλά ο φιλότιμος, ο σωστός Χριστός θα πει: δεν πειράζει, Χριστέ μου, ας γέμισε ο παράδεισος, ας είμαι και απ' έξω, αρκεί που σε αγαπώ. Μου φτάνει αυτό. Λοιπόν, δεν πρέπει έτσι να γίνεται. Αλλά έστω και έτσι ο Θεός μας δέχεται, γιατί είναι αγάπη. Μάλιστα. Έχουν υποθεί πολλές φορές. Γέροντα, πράγματα σημαντικά που έχουν σχέση με την δύναμη της μετάνοιας, με τη δύναμη της προσευχής, δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι πρόσφατα και με έναν τραγουδιστή όπως είχε ακουστεί που θεραπεύτηκαν όταν ήρθαν στο όρος και μετανόησαν πραγματικά και προσευχήθηκαν. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις και το ομολογούν οι ίδιοι άνθρωποι και τα έχουν όπως έχω ακούσει και από τηλεοράσεις πει πολλές φορές. Οι ίδιοι έχουν είναι η δύναμη της προσευχής και της μετάνοιας. Βέβαια. Έχουν οι ίδιοι και όχι μόνο αυτό, αλλά και της αγάπης του Θεού, της στοργής του Θεού προς το πλάσμα του. Θέλει ο Θεός, γι' αυτό και θαυματουργεί και στους αθέους ακόμα. Στους ετεροδόξους να πούμε. Μάλιστα. Στον Κουδουνά, όλοι έχουμε ακούσει πόσα θαύματα. Στον Κουδουνά, συγγνώμη, Κουδουνά είναι στην Κρήτη. Στον Κουδουνά, στην Πύρα, στα Πυργυπόνησα. Σε πόσους μουσουλμάνους θαυματουργεί ο Άγιος Γεώργιος. Γιατί, επιβραβεύει την πίστη τους, όχι. Επιβραβεύει τον πόθο τους. Και που πάνε περπατώντας να τον προσκυνήσουν και η πρόνοια του Θεού θαυματουργεί και σε αυτούς ακόμα τους ανθρώπους γιατί Θεός αγαπάει το πλάσμα. Όλα είναι παιδιά του Θεού και δημιουργήματα του Θεού. Άλλο αυτό που είπαμε. Σεβόμεθα όλους τους ανθρώπους, είναι αδέρφια μας. Αυτή την έννοια είναι. Και ίσως εδώ πρέπει να διευκρινίσω λίγο αυτό που είπα γιατί με πολύ σεβασμό το λέω και δίπλα μας υπάρχει και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο το οποίο εντάξει χυμάζεται πως χυμάζεται και ζει μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι σαφής, ας πούμε. Πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια. Το λέει η Γραφή, το λέω εγώ. Ένας είναι ο αληθινός Θεός και αυτοί που τον ακολουθούν σύμφωνα με αυτά που πιστεύουμε. Είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τώρα, ο καθένας πώς φαντάζεται ότι έχει τον αληθινό Θεό και πώς τον έχει, είναι άλλο θέμα, δεν είναι του παρόντος. Εγώ το είπα εκείνο περισσότερο, όχι για να θίξω την πίστη κανενός, είπα ότι και να τονίσω ότι εμείς φέρουμε τον θησαυρό της πίστεως ενώ στρακίνη σκέψη, την αληθινή πίστη. Την έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Είναι τιμή, αλλά και καθήκον και υποχρέωση όλων ημών των Ορθόδοξων Ελλήνων να είμεθα όπως πρέπει, να είμεθα κοντά στο Θεό, ξεφύγαμε. Αυτό είναι το ενισχυτικό, αυτά είναι τα σημεία των καιρών. Ξεφύγαμε όλοι μας. Γίναμε φιλίδωνοι και όχι φιλόθεοι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν έχουμε την ευλάβεια που πρέπει να έχουμε. Δεν έχουμε την πίστη που πρέπει να έχουμε. Δεν έχουμε τη μετάνοια προπαντός. Αυτό το μετανοείται συνεχώς. Ή το έχουν μερικοί άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία, το βλέπει κανείς αυτό. Βέβαια έρχονται και νέοι, όπως είπαμε και πριν, και εξομολογούνται, έχουν τα προβλήματά τους. Αλλά θα έπρεπε να κηρύξουμε όλοι μας, κλήρος και λαός, σε όλη την Ελλάδα μετάνοια. Και τότε
όχι μόνο τον Αντίχριστο θα αντιμετωπίσουμε, αλλά και τα πρώτα Αντιχρίστου, θα απολαύσουμε αυτά που όντως, τα αποθούμενα. Όπως το έλεγε ο Κοσμάς, θα έρθει το ποθούμενο. Γιατί ακούγανε τα κηρύγματά του και οι Τούρκοι. Και έλεγε η ελευθερία, την έλεγε το ποθούμενο. Θα έρθουν αυτά τα πράγματα. Ό,τι και να κάνουν. Είτε τους αρέσει, είτε δεν τους αρέσει, θα αναστηθεί πάλι αυτά το. Να το πω, αν πρέπει να το πω, το επικαιροποιήσει στο Βυζάντιο. Λοιπόν. Και αυτό θα γίνει γιατί πρέπει πάλι να λάμψει η Ορθοδοξία παντού. Θα είναι η τελευταία ευκαιρία σε όλη την ανθρωπότητα να μάθει και να ακούσει και να δεχθεί το σωτήριο κήρυγμα, το οποίο μόνο η Εκκλησία μπορεί να το κάνει. Μάλιστα. Τελικά, ρωτάει κάποιος τηλεθεατής, γιατί κάπου εδώ συνοψίσαμε τα ερωτήματα που δεχτήκαμε από την προηγούμενη εκπομπή, σας τα θέτουμε σήμερα, ο αγώνας των μοναχών διαφέρει από τον αγώνα των ιερέων εκτός όρους, εκτός του Αγίου Όρους? Ο αγώνας μέσα γιατί μέσα στην Ορθοδοξία γίνεται ένας μεγάλος αγώνας, λέει ο τηλεθεατής. Ναι. Εκτός του Αγίου Όρους, αλλά και μέσα στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιον Όρος. Να πω έτσι γρήγορα, γιατί φαντάζομαι ο χρόνος θα έχει περάσει, ότι η Ορθοδοξία χαρακτηρίζεται ως ασκητική. Το Ευαγγέλιο θέλει αγώνα και βία. Το Ευαγγέλιο και οι εντολές του Θεού είναι οι ίδιες, και για το μοναχό και για το λαϊκό. Και για τον μοναχό που ζει στο Άγιον Όρος και για τον μοναχό που ζει στα μοναστήρια του κόσμου και στους αγάμους κληρικούς και στους λαϊκούς. Ο αγώνας είναι ο ίδιος εναντίον κόσμου και κοσμοκράτορος. Τώρα, ο μοναχός όμως έχει έναν μεγαλύτερο αγώνα, διότι είναι μακράν του κόσμου, έχει έναν ιδιαίτερο αγώνα να φυλαχθεί αγνός και καθαρός, γιατί υποσχέθηκε διαβίου καθαρότητα και αγνότητα και προσπαθεί πάση θυσία να το τηρήσει αυτό, γιατί δεν είναι μικρός ο αγώνας αυτός. Λοιπόν, αυτός είναι επιπλέον αγώνας. Αλλά αυτόν τον αγώνα θα τον κάνει και ο μοναχός του κόσμου. Τώρα, οι πειρασμοί και οι προκλήσεις έξω είναι περισσότερες. Γι' αυτό οι μοναχοί προσπαθούμε να διαφυλάξουμε και το άβατο. Δεν έχει το άβατο σχέση με την υποτίμηση της γυναικός. Έχει σχέση με το πώς θα φυλαχθούν οι μοναχοί. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Από τους πειρασμούς. Βέβαια. Λοιπόν, υπάρχει, είπαμε, ο ίδιος αγώνας, η ίδια πάλι, να το ξαναπώ, εναντίον του διαβόλου, εναντίον της αμαρτίας, αλλά. Ας το πούμε έτσι, με άλλον τρόπο πολεμάει ο μοναχός στην έρημο, με άλλον τρόπο και με άλλα μέσα πολεμάει μέσα στον κόσμο. Σημασία έχει ότι γίνεται και πρέπει να γίνεται ο αγώνας παντού. Μάλιστα. Κλείνοντας και πριν σας ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα συζήτηση, θα ήθελα να στείλετε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που έχει σχέση με τα κυρίαρχα ερωτήματα που είχαμε σε αυτή την εκπομπή, τα οποία ήταν πολλά περί των εσχάτων καιρών, και για το αν υπάρχει ελπίδα. Εφόσον υπάρχει Εκκλησία, υπάρχει ελπίδα. Και το ερώτημα θα ήταν ίσως πιο σωστό. Ποιος είναι η ελπίδα? Η ελπίδα είναι ο Χριστός. Λοιπόν, υπάρχει ελπίδα όταν ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Όταν δεν είναι ο Χριστός η ελπίδα μας και έχουμε άλλες ελπίδες, τότε τα πράγματα εκεί είναι λίγο ανησυχητικά. Η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον ιερομόναχο πατέρα Αντίπα από το ιερό κελί της Αγίας Άνης που βρίσκεται στις καρδιές του Αγίου Όρους και ανήκει στη Μονή Ιβύρων, που ήταν σήμερα εδώ στο στούντιο για δεύτερη φορά. Ήρθε σήμερα, ήταν εκτάκτος, βρέθηκε στην περιοχή μας και δέχτηκε με ευχαρίστηση να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα που είχαν τεθεί από τηλεθεατές στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε μαζί. Και νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους τους τηλεθεατές σας που είχαν την υπομονή να μας ακούσουν και παρακαλώ και τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα που τα λέω, αλλά και όλο τον κόσμο να έχουμε μετάνοια. Μετάνοια. Αυτό θέλει ο Θεός. Και αυτή η γερόντισσα που την αναφέραμε στην Κρήτη μου είπε, δεν θέλουν οι άνθρωποι να μετανοήσουν. Και ο Θεός, όταν δεν μετανοούν οι άνθρωποι, επιτρέπει δεινά καιρικά επικίνδυνα φαινόμενα τα οποία γίνονταν κατά καιρούς και γίνονται και θα γίνονται όχι μόνο από τις κλιματολογικές αλλαγές και από όλα αυτά, αλλά γίνονται γιατί το επιτρέπει και ο Θεός καμιά φορά. Γιατί δεν υπάρχει μετάνοια. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τα ενδιαφέροντα από τον ιερομόναχο πατέρα Αντίπα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.